Φίλες, σας καλωσορίζουμε και ειλικρινά σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε απόψε, γιατί ξέρουμε με την ταλαιπωρία με αρχηγία στα μέσα επικοινωνίας ήταν πολύ δύσκολο και με τον καιρό που έφυγε να βρεθείτε εδώ. Η απεργία εξάλλου που γίνεται είναι η αιτία που απουσιάζουν και δύο εκλογικοί συνάδελφοι που θα ήταν και ομιλητές. Ο Γιώργος ο Βελαστή ως ομιλητής και ο Γιάννης ο Τριάτης ως συντονιστής. Οι δύο έμπλητοι δημοσιογράφοι με ειδοποίησαν ότι ήταν φύση αδύνατο να βρεθούν, όχι γιατί δεν είχαν μέσο να μεταφερθούν, αλλά γιατί οι εφημερίδες που εργάζονται θα βγάλουν το Κυριακάτικο φίλο τους την Παρασκευή και έπρεπε και οι δύο τους να είναι παρόντες όπως στην εφημερίδα τους για να δώσουν ήλιο και ήταν αδύνατο να απουσιάσουν. Ζητούμε και από εσάς συγγνώμη γιατί η πρόθεσή τους και η διάθεσή τους ήταν να βρεθούν εδώ και να καταθέσουν τις απόψεις τους για το σοβαρό θέμα που εξετάζουμε. Έχω βέβαια τη χαρά να είναι μαζί μας ο καθηγητής, ο κύριος Πεσχάτης, ο οποίος είναι και ο βασικός συντελεστής της επιτυχίας που, όπως θα διαπιστώσετε, έχει το βιβλίο που κυκλοφορεί, το Λιμόνιο Υποθήκευση της Ελλάδας, το οποίο θα μας μιλήσει. Παρόν επίσης είναι ο διευθυντής της εφημερίδας μας της Κυριακής, ο Κώστας ο Βλάθρας, ο οποίος επίσης έχει γράψει στο βιβλίο ένα κείμενο καταπολιστικό, ενημερωτικό για το τι περιέχει το μνημόνιο. Δυο λόγια για όσους δεν γνωρίζουν την εφημερίδα. Η εφημερίδα Χριστιανική έχει ζωή πάνω από 50 χρόνια. Την ίδρυσε ο Μακαρίτης ο Νίκος ο Ψαρδάκης στο Μάιο του 1953. Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστή κυρίως με τον αντιδικτατορικό αγώνα που έκανε στη διάρκεια 67-74, που είχε ως επίλογο το πλήσιμο της εφημερίδας από την ΕΣΑ, την εξορία του Σαρδάκη στην Κιάρο και άλλων στελεχών του κινήματος της Χριστιανικής Δημοκρατίας. Είναι μια εφημερίδα που από τότε που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπηρετεί τη δημοκρατία, αγωνίζεται με συνέπεια για τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Για μας αυτά τα δύο θέματα, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη, είναι αλληλένδετα. Δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη, όπως δεν μπορεί να υπάρχει και κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς δημοκρατία. Πάνε μαζί. Το μνημόνιο και οι συνθήκες μέσα στις οποίες βρέθηκε η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, ύστερα από το 1974, για να πάμε πιο παλιά, διακυβέρνησή της από τα δύο κόμματα εξουσίας, μας θυμίζουν καταστάσεις κατοχικές. Η χώρα βρίσκεται σε μια νέα κατοχή. Και εμείς ως εφημερίδα, όπως στην περίπτωση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, κάναμε αντιστασιακό αγώνα, όχι απλώς αντιπολίτευση στην Κούντα, αλλά αντίσταση στην Κούντα, έτσι και σήμερα θεωρούμε ότι με το βιβλίο αυτό συνεχίζουμε την ιστορία της εφημερίδας και του κινήματος της Χριστιανικής Δημοκρατίας να αντίσταται σε κατοχικές προσπάθειες και επιβολή κατοχικών καθεστώτων. Στην περίπτωση της δικτατορίας, ο εχθρός, θα λέγαμε, ήταν ορατός. Είχαμε απέναντί μας τα τάγκ του Πατακού και του Παπαδόπουλου. Σήμερα ο εχθρός έχει πολλές μορφές. Βρίσκεται μέσα μας, γιατί και εμείς ως πολίτες βρισκόμαστε σε μια κατάσταση λιθάρδου και πρέπει να αφιπλιστούμε. Έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας, γιατί εμείς στηρίξαμε με την ψήφο μας όλα αυτά τα χρόνια τα κόμματα τα οποία έφεραν τη χώρα σε αυτό το κατάδυμα. Αλλά βρίσκεται ο εχθρός και στην κορυφή, στην πολιτική ηγεσία, βρίσκεται και έξω από την Ελλάδα, σε κύκλους
και σε θεσμούς που υποτίθεται ότι οικονομήθηκαν για να είναι αλληλέγγυοι των λαών, και οι θεσμοί αυτοί, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, έγιναν δυνάστες, γίνονται δυνάστες των λαών. Γιατί σήμερα το καθεστώς που ζούμε είναι καθεστώς μιας άγριας, αδιφάγου τοκογλυφίας. Οι τοκογλύφοι κυβερνούν. Δεν έχουμε πια απλώς ένα αστικό καπιταλιστικό σύστημα. Έχουμε ένα σύστημα μαφίας που δρούν και εξουσιάζουν οι λεγόμενες αγορές, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά να ή τοκογλύφων. Δεν θα πω τίποτε περισσότερα και θα δώσω το λόγο, αφού και πάλι σας ευχαριστήσω που μπήκατε στον κόπο μέσα σε αυτές τις συνθήκες να βρεθείτε απόψε στην εκδήλωσή μας, και να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κύριο Κασιμάτη, όπως και τον κύριο Κώστα τον Βεργόπουλο, τον οικονομολόγο, ο οποίος δεν είναι στην Ελλάδα και όμως θα ήταν και εκείνος απόψε μαζί μας, γιατί χωρίς τα κείμενά τους η έκδοση του βιβλίου θα ήταν εντελώς λειψή. Το κείμενο του μνημονίου είναι ένα νομικό κείμενο που για τους μη ειδικούς, όπως και ο Φιλόν, θα ήταν δυσνόητο. Με τα κείμενα τόσο του καθηγητή του κ. Κασιμάτη, όσο και του επίσης καθηγητή του Κώστα του Βεργόπουλου, το μνημόνιο εκλαγγεύεται με επιστημονικά, με επιστημονικό λόγο, αλλά γίνεται κατανοητό από κάθε ένα που γνωρίζει η ανάγνωση. Και εμείς αυτό που θέλουμε είναι το μνημόνιο να διαδοθεί. Να διαδοθεί, γιατί χωρίς ενημέρωση δεν μπορεί να υπάρξει αφήγηση. Με αυτά σας ευχαριστώ και θα δώσω το λόγο ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος. Θα μιλήσει πρώτος ο κύριος καθηγητής, τον οποίο και πάλι ευχαριστώ. Γεια σας. Αισθανόμαστε όλοι πολίτες. Και ως πολίτες έχουμε την ευθύνη να αντιδρούμε σε κάτι που πάει να χαρκεύσει την ελευθερία και το ρόλο του πολίτη μέσα σε μια κοινωνία. Σήμερα δυστυχώς είμαστε μάρτυρες όχι μόνο ενός αλλά πολλών συμπτωμάτων μεγάλης παρακμής, ευρύτερης παρακμής του κοινωνικού συνόλου, ευρύτερης παρακμής του πολιτισμού μας και κυρίως του κοινωνικού και πολιτικού συστήματος. Σήμερα έχει αρχίσει η αδιφαγία του μεγάλου κεφαλαίου διεθνών, το οποίο δημιουργεί τις κρίσεις και εκμεταλλεύεται μετά τις κρίσεις, διότι αυτό είναι αν αναλύσει κανείς περισσότερο την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει σήμερα το Διεθνές Μεσολαβητικό Ταμείο σε διάφορες χώρες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εκμετάλλευση της κρίσης. Και η εκμετάλλευση δεν είναι μόνο με το ορατό στοιχείο του υψηλού τόκου που σε δανείζει, αυτό είπε λιγότερο, αλλά είναι με τους όρους, τους πολιτικούς που βάζει για να σε έχει δεμένο χειροπόδαρα σαν λαό, σαν κράτος. Και επίσης για τις μεταβολές της οικονομίας, που σημαίνει μεταβολές και στο δημοκρατικό πολίτευμα, οι οποίες κρύβονται πίσω από την πολιτική. Γι' αυτό το τελευταίο, επειδή δεν είναι ορατό, θα φέρω ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ότι το βάρος του ποιος θα πληρώσει την κρίση της Ελλάδας πέφτει στους μισθωτούς. Χθες, προχθές, έπεσε στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους του Δημοσίου,
Απόψε το βράδυ θα πέσει στους εργαζομένους, αύριο θα πέσει στους υπόλοιπους, στους ελεύθερους, στους μικρούς επαγγελματίες και ούτω καθεξής. Γιατί, και διαρωτάται κανείς, γιατί δεν πιάνει τους τα μεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων, όχι να καταστήσει αδύναμες τις επιχειρήσεις, αλλά από ένα ποσοστό κέρδος και πάνω. Δεν θα ήταν λογικότερο ή να μην πιάσει αυτούς, αλλά να πιάσει όλους τους πολίτες με μια αρχή αναλογικής ισότητας. Όπως λένε παραδείγματος χάρη, επιβάλλεται ένας φόρος ανάλογα με τα εισοδήματα του καθενός, μια κλίμακα, να βγάλει και εδώ μια κλίμακα και να πει ότι επιβάλλουμε σε όλους τους Έλληνες πολίτες και σε όλα τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή όλες τις εταιρείες, ένα χώρο ανάλογα με τα εισοδήματα που έχουμε. Αυτό θα ήταν το πιο απλό, το οποίο ξέρουμε όλοι από την πρακτική της ζωής μας μέσα στην αστική δημοκρατία. Δεν το κάνει. Γιατί δεν το κάνει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Πρώτα-πρώτα, με το να εξουθενώσει τους μισθωτούς, ξέρει την πραγματικότητα ότι κλείνει τα μαγαζιά, κλείνει τις επιχειρήσεις των μικρομεσαίων. Διότι οι μικρομεσαίοι στηρίζονται από το μικρό περίσταμα, από το μικρό ταμείευμα του εργαζόμενου. Περιμέναμε κάθε χρόνο το δώρο μας να πάμε να ψωνίσουμε. Αυτό εξέλιξε. Αυτό τι σημαίνει σαν οικονομική πολιτική? Σημαίνει ότι θα αφαιθεί ελεύθερη η αγορά, η αγοραμένη εκεί που είναι, δεν είναι μετακινείται, για να μπορέσουν να επεκτείνουν τα μεγάλα συμφέροντα των δικτύων, των διεθνών δικτύων επιχειρήσεων. Να περισσέψουν τα σούπερ μάρκετ, παραδείγματος χάρη, τα σούπερ μάρκετ, ή διεθνείς εισαγωγές, από πολιεθνικές επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι ένας στόχος που δεν φαίνεται. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι δυστυχώς οι κρίσεις δεν δημιουργούνται μόνο, διότι αυτό ήταν γνωστό, το λέτε και το ίδιο το εκπρόσωπο του κεφαλαίου, οι τράπεζες, ότι είναι ένα χρηματοπιστωτικό πρόβλημα, δημιουργήθηκε και δημιουργήθηκε η παγκόσμια κρίση. Άρα από εκεί προήλθε. Και έρχονται τώρα οι ίδιοι αυτοί, λες και έχουμε ομοιομαθητικοί, να μας θεραπεύσουν αυτό που δημιούργησαν οι ίδιοι. Και το εκμεταλλεύονται. Επομένως, το πρόβλημα της κοινωνίας σήμερα είναι ότι δεν μένει χειροπόδα και βρίσκεται και σε μια κατάσταση όπου είναι σε λίθαρο. Έχουμε εθιστεί στην ανομία, έχουμε εθιστεί στη διαφθορά. Ακούμε κάθε μέρα και μία νέα μεγάλη σκάνδαλο, κάθε μέρα και ένα μεγάλο, μεγάλη ανομία του κράτους και γελάμε ή δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Αυτό είναι μία αρρώστια. Θα πρέπει λοιπόν να συνηθίσουμε, θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο θέλησε και ο Μίκης Θοδωράκης με το δημιουργία της πίθας, όπως είπε, του πρώτου της εξαγγελίας των ανεξάρτητων πολιτών, να αισθανθούμε όλοι, αυτό το οποίο αισθάνεται αυτό το βιβλίο της Χριστιανικής Δημοκρατίας και πραγματικά τους συγχαίρω για την πρωτοβουλία αυτή, διότι σήμερα δεν έχουμε πρωτοβουλίες. Αυτό είναι η αρρώστια. Αυτό είναι ένα φωτεινό παράδειγμα ότι κάποιοι ακόμη βρίσκονται και είναι σε εγρήγορση. Παρακολουθούν σωστά τα δρόμια. Λοιπόν, το να αυτοί οι λίγοι που εμφανίζονται θα πρέπει να αναλάβουν μια πρωτοβουλία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε κάθε μικρή ομάδα των κοινωνικών μας στρωμάτων μέσα στην πόλη, να προσπαθήσουμε να δώσουμε να καταλάβουν ότι πρέπει να αμφισβητήσουν και πρέπει να αξιώσουν τα δικαιώματα του πολίτη. Θα πρέπει να αποκτήσουμε
Οι νεότεροι δεν τα ξέρετε, αλλά οι παλιότεροι τα θυμόμαστε ακόμη. Το πόσο ευαίσθητη ήταν η κοινωνία στα μέσα της δεκαετίας του 60, το 1965. Το τι είχε γίνει με την αποστασία, το τι είχε γίνει με τις, με τις προσπάθειες των ανακτόρων τότε να παραβιάζουν τα δικαιώματα του λαού και με τις εκλογικές μορφίες, με τις παρεμβάσεις στους πολιτικούς, με την εξαγορά πολιτικών κτλ. Κάθε μέρα οι Αθηναίοι ήταν σε ξεσηκωμό, και όχι μόνο οι Αθηναίοι, αλλά και όλοι οι Έλληνες. Σήμερα δεν κινείται κανείς. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή την λίθαργο τον δουλεύουν περισσότερο οι νέους. Παλιά οι φοιτητές ήταν εκεί που γινόντουσαν οι νέες ιδέες, οι νέες κινητοποιήσεις. Θυμόμαστε τους αγώνες των φοιτητών για το Κυπριακό. Σήμερα και αν διαλυθεί η Κύπρος, δεν μπορείτε να κινηθεί κανένα. Δεν είναι σωστό. Η έννοια του πολίτη, την οποία μας δίδαξε ο μεγαλύτερος των φιλοσόφων, ο Αριστοτέλης, υπάρχει και πρέπει να την έχουμε συνειδητοποιήσει. Όλοι μας να την συνειδητοποιούμε καθημερινά και να ξεσηκωνόμαστε για κάθε τι το οποίο προσβάλλει τον πολίτη. Αυτό ήθελα να πω ακριβώς για να δώσω τη σημασία σε αυτό το βιβλίο σαν μια προσπάθεια ακριβώς αυτής της γενικότερης ανάγκης της αφύπνισης, να ξυπνήσουν. Και το να αφύπνιση δεν είναι να το ξέρουμε ακριβώς. Δεν είναι να πληροφορηθούμε απόψε τι λέει, παραδείγματος χάρη, η σύμβαση Δανείου για την κυριαρχία μας και να φύγουμε και να πάμε στο σπίτι να κοιμηθούμε. Γιατί αυτό, αν το κάνουμε αυτό, δεν έγινε αφύπνιση. Έγινε απλώς σαν εκείνο που βλέπουμε, που αισθανόμαστε όλοι το πρωί που χουζουρεύουμε στο κρεβάτι. Έχουμε μεν ξυπνήσει, καταλαβαίνουμε την υγεία μας, αλλά το χουζούρι είναι ωραίο. Και δεν γινόμαστε να σηκωθούμε και να πάμε στη δουλειά. Επομένως, χρειάζεται αμέσως να αποκτήσουμε και την επιθυμία, έστω και αν δεν μπορούμε άμεσα, την επιθυμία να δράσουμε, την επιθυμία να αντιδράσουμε. Με οποιοδήποτε τρόπο. Από τον πιο απλό μέχρι τον πιο δύσκολο. Και σε αυτό επαφίεται στον καθένα χωριστά. Κάθε μέρα μιλάμε για το μνημόνιο. Υφιστάμεθα όλες τις αφόρητες καταστάσεις που δημιουργούν οι όροι. Κάθε μέρα μειώνεται όχι απλώς το καλό φαγητό, η καλοπέραση, αλλά μειώνεται ο πολιτισμός μας, μειώνεται η ζωή μας. Και όλες αυτές τις μειώσεις που υφίσταται ο άνθρωπος και η αξία του ανθρώπου μπορούμε να τις δούμε αν μελετήσουμε σωστά το μνημόνιο. Αλλά ακούμε μνημόνιο και αυτό είναι μια λέξη η οποία επίτηδες απλώθηκε. Γιατί το μνημόνιο είναι μια λέξη η οποία είναι αόριστη και περιλαμβάνει μόνο ένα μέρος των μεγάλων, των πρωτοφανών και απάνθρωπων όρων που περιλαμβάνει οι συμφωνίες του Δανεισμού. Είναι μόνο ένα μέρος. Το άλλο κρύβεται. Υπάρχει πάρα πολύ σκόνο, στα μεγάλο μέρος του λαού σήμερα, η οποία νομίζει ότι όλες αυτές οι συμφωνίες είναι ένα μνημόνιο. Μια σύμβαση όπου λέει ότι θα πρέπει να γίνουν περικοπές μισθών, περικοπές συμβάσεων κτλ. Δεν είναι αυτό μόνο ο Θεός. Αυτό είναι μια ορίτσα. Συμβάσεις στις συμφωνίες Δανεισμού είναι τρεις ομάδες πολλών εγγράφων. Η πρώτη και η βασική, η οποία εξευτελίζει
στην Ελλάδα και την Δένη Χεροπόδρα δεν είναι το μνημόνιο, είναι η σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης που λέγεται κάθε μνημόνιο. Ότι μας διευκολύνει. Εκεί το ξέρει κανένας ότι υπάρχει. Δεν την αναφέρει κανένα. Και είδα καταγραμμένο το έγγραφο και στα ελληνικά και στα αγγλικά στην Βουλή. Και όταν την έχουν διαβάσει και αν δεν τη διαβάσουν την ξεχνάνε αμέσως, εκούσια ή ακούσια, και οι 300 βουλευτές όλων των κομμάτων, όλων των κομμάτων, που είναι δίπλα στο γραφείο. Εγώ από εκεί τα βρήκα από το καλοκαίρι και δεν το ξέρω, δεν τα ζήτησε κανείς. Θα έπρεπε να τα κρατάνε κάθε μέρα, έτσι. Ουδέποτε θα δεις αυτό το κείμενο στα, να το κρατάει κάποιος βουλευτής, είτε στα έδρα να πας της Βουλής, είτε στο καφενείο δίπλα της Βουλής. Ούτε τα αναφέρει κανένας. Και όλοι λένε εναντίον του μνημονιού η αντιπολίτευση. Μα ακούμε τον κύριο Σαμαρά, ακούμε την αριστερά ολόκληρη, το κομμουνιστικό κόμμα, τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Παπαρίγα. Σου ακούμε σε όλους και βρίζουν και κάνουν και δείχνουν. Αλλά το τι λέει μέσα δεν το αναφέρει κανένα. Το ίδιο κάτω και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μεγάλα. Κανένα, ακούσατε ποτέ, παραδείγματος χάρη να σας αναλύσουν ποτέ τι έχει υπογράψει η Ελλάδα, τι έχει υπογράψει η κυβέρνηση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για αυτό το δάνειο και για αυτή που ακούμε κάθε μέρα και παίρνουμε τις δόσεις, τι όρια έχουν βάλει με τίποτα. Ακούμε μόνο το ίδιο το μνημόνιο. Περάσαν το μνημόνιο για να τρίψουν τη λέξη σύμβαση δανείου. Σύμβαση δανείου. Ο καθένας όταν την ακούει, ξέρει από τους τοπογλύφους, όπως είπε και προηγουμένως ο κ. Μιλιάδης, ξέρει από τους τοπογλύφους, ξέρω από τι σημαίνει, πιο βαρύ. Και αμέσως μας δημιουργείται η απορία το τι όρους έχει αυτό το δάνειο. Είναι λοιπόν μια ομάδα κειμένων που λέγεται Σύμβαση Δανείου, την οποία υπέγραψαν, Σύμβαση Δανειακή Διευκόλυνση, την οποία υπέγραψε η κυβέρνηση, προσωπούμενη από έναν υπουργό, ο Κωνσταντίνου, με τις 16 χώρες της Ευρωζώνης. Η δεύτερη ομάδα είναι, λέγεται Μνημόνιο Συνεννόησης. Και αυτό άφησε να διαρρεύσει. Αυτό δεν έχει τους όρους του δανείου. Έχει τους όρους εφαρμογής του δανείου. Δεν έχει τους όρους που δεσμεύουν την Ελλάδα ως κράτος κυρίαρχο, αλλά έχει τους όρους που πρέπει να λάβει η Ελλάδα, να κάνει τούτους, πρέπει να εφαρμόσει η Ελλάδα για να εισπράξει τα χρήματα τα οποία πρέπει να δώσει πίσω στους στόχους και με όλες τις υποχρεώσεις. Αυτό λοιπόν έχει όλες αυτές τις όρους, τις περικοπές, την οικονομική πολιτική που θα πρέπει να εφαρμόσει, την μισθολογική, την εισοδηματική, όλες τις οικονομικές πολιτικές, τις προσδιορίζει μέσα. Η κυβέρνηση και η Βουλή δεν έχει κάνει τίποτα. Όλα προβλέπονται μέσα στον Υπουργό. Εάν δείτε με τι λεπτομέρειες μας έχουν επιβάλει τους όρους, διότι δεν μένει τίποτα να σκεφτεί η Βουλή. Όλα τα έχουν. Με νούμερα, με τέτοια, τόσο φορολογία, κάθε τόσο θα μας ενημερώνεται για το άλλο, κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο, τι ενημερώνεται. Αριθμούς θα μας δείχνετε το μήνα, τι αριθμούς θα μας δείχνετε το τρίμηνο και ούτω καθεξής. Είναι όλοι αυτοί οι όροι. Αυτοί οι όροι έχουν βέβαια άμεση συνέπεια για τον πολίτη. Γιατί εκεί είναι οι περικοπές, εκεί είναι η φορολογία, η έκτακτη, εκεί είναι όλα αυτά. Και η τρίτη ομάδα, μάλλον η τρίτη είναι ένα έγγραφο εκεί, ένα έγγραφο απλό, μια επιστολή της Ελλάδας και προσώπου της Ελληνικής Δημοκρατίας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το μνημόνιο ξέρετε να το πω και αυτό υπογεγραμμένο από την κυβέρνηση, από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών, με τους 16
μέση της Ευρωζώνης και αυτό. Το τρίτο είναι με τον διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο οποίος στέλνει μια επιστολή, σε μια επιστολή που ενημερωτική από τον εκπρόσωπο της Ελλάδας, και απαντάει αυτός ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος σε όλα, συμφωνώ με όλα και εγκρίνω όλο αυτό το σύστημα βοήθειας και στήριξης της Ελλάδας. Στη σύμβαση τη Δανειακή λέει πόσα θα δώσει το κάθε κράτος στην Ελλάδα, πόσα τα δίνει, πόσα τα παίρνει κτλ. Αυτό είναι περίπου το σύστημα, όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία είναι μέσα τα κείμενα αλληλοσυνδέονται, το ένα ισχύει, δεν μπορεί να ισχύσει χωρίς το άλλο, είναι όλα μαζί σε ένα μία σύμβαση. Και αυτά όλα μαζί δένουν αφενός μεν χειροπόδαρα την Ελλάδα, την Ελλάδα από τη βασική σύμβαση, και αφετέρου δένουν χειροπόδαρα τον ελληνικό λαό, τους πολίτες, με τους όρους εφαρμογής της σύμβασης, με τον νομό. Θα περιοριστώ μόνο σε δύο βασικούς όρους, οι οποίοι είναι πρωτόγνωροι στην ιστορία της ανθρωπότητας. Για πρώτη φορά μπαίνω σε διεθνή σύμβαση. Αυτό το λέμε, αυτό το λέμε. Το να έρχεται ένας εχθρός να κατακτά μια χώρα είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο του παρελθόντος. Έρχεται, μπαίνει με το στρατό, κατακτά τη χώρα, σφάζει, κάνει να ξέρει. Αυτό ήταν το πρωτόγωνο. Τώρα έχουμε άλλες μεθόδους κατάκτησης, κατοχής. Λοιπόν, θα αναφερθώ σε πάρα πολλούς όρους. Πάρα πολλοί όροι υπάρχουν, οι οποίοι εξαρτηρίζουν την Ελλάδα κυριολεκτικά. Αλλά θα αναφερθώ σε δύο μόνο όρους, οι οποίοι είναι χειρότεροι από όλους και οι οποίοι είναι άσχετοι με την οικονομική πολιτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή τα οικονομικά συμφέροντα των δανειστών μας. Δεν τις υπηρετούν συμφέροντα οικονομικά. Και γι' αυτό είναι ακόμη για έναν λόγο παραπάνω απαράδεκτη η όρη αυτή. Είναι, έχω πολλές φορές πει και το παρομοιάζω αυτούς τους όρους σαν εκείνον τον όρο του Σάιλο που στο έμπορο της Βενετίας του Σέξπιρ που είχε βάλει ως όρο ότι κάθε φορά που δεν θα μου πληρώνεις θα έχω το δικαίωμα να κόψω μισό κιλό σάρκα από όποιο μέρος του σώματος του οφειλέτη θέλω. Διότι αυτό βέβαια δεν θα ωφελούσε οικονομικά, αλλά απλώς μια κυριαρχία βάρβαρη πάνω στην άλλη. Λοιπόν, εδώ ο όρος του Σάιλοκ είναι ο εξής, στη δική μας περίπτωση. Ότι η Ελλάδα παρετείται αμετάκλητα και ανεφόρον από όλες τις ενστάσεις εθνικής κυριαρχίας απέναντι στους δανειστές της, εφόσον δεν πληρώνει, εφόσον αυτοί κινήσουν στη διαδικασία να εισπράξουν τα λεφτά. Μία δόση. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει παρετούμε από ενστάσεις εθνικής κυριαρχίας? Σημαίνει ότι μπορεί να έρθει να κατάσχει και πράγματα τα οποία σε κανένα μέρος του κόσμου δεν κατάσχονται. Όπως είναι παραδείγματος χάρη μια παραμεθόριος περιοχή που εκεί στηρίζεται τα σύνορα εκεί πέρα, ανήκει βέβαια στο δημόσιο, αλλά έχει σύνορα, είναι ο στρατός μέσα, η φρουρή των συνόρων και ούτω καθεξής. Αυτές οι περιοχές είναι εκτός συναλλαγής όπως λέμε, δεν μπορούν ούτε να πουληθούν, ούτε να αγοραστούν, ούτε να ενοικιαστούν, ούτε να εγκατασταθεί κανείς άλλος μέσα, διότι είναι για την εθνική κυριαρχία του κράτους. Αυτό εμείς παρετούμεθα και λέμε μπορεί να το κατάσχει. Ή μπορεί να κατάσχει ένα νησί που είναι και κοντά στα σύνορα πάλι. Να προτιμήσει κοντά στα σύνορα, ξέρω εγώ, το Καστελόριο. Πάει. Να το κατάσχει όλο. Οι κάτοικοι δεν θα πάθουν τίποτα, θα μείνουν εκεί που είναι γιατί θα έχουν τα περιουσία του. Κατάσχει τον δημόσιο χώρο.
Δεν μπορεί να πει η Ελλάδα, μα εδώ είναι εθνική κυριαρχία. Και δεν αρκείται μόνο στην εθνική κυριαρχία, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο λόγο που προστατεύεται διεθνώς. Παραδείγματος χάρη τα πολιτισμικά αγαθά, η ιστορία. Δεν μπορεί να κατασχέσει. Δεν μπορεί να πάρει να κατάσχει, παραδείγματος χάρη, στην Ιταλία και αν σου χρωστάει ακόμη το Κολοσσέο. Ιστορία της Ιταλίας. Λοιπόν, ούτε ένα μεγάλο ζωγράφο πίνακα από ένα εθνικό μουσείο. Είναι ένα πολιτιστικό αγαθό. Λοιπόν, το... εδώ δεν μπορείς να το προβάλλεις αυτό. Δηλαδή, μπορεί κάλλιστα να έρθει να πει ότι κατάσχω, ξέρω, μπορώ να κατάσχω την Ακρόπολη. Μαρσενόμενο. Ή τον ναό των κάτω, τα Αρκάδια τη βάση. Ή τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Και να βάλω πράγμα και να εισπράττω εγώ το ενίκιο, αν δεν το λέω εγώ. Πού να το κάνει. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο. Και δεν φτάνει αυτό το πράγμα. Έρχομαι στο δεύτερο νόμο που βάζει. Ότι όλα τα δικαιώματα από τη σύμβαση μπορούν οι δανειστές, αν συμφωνήσουν όλοι μαζί, να τα μεταβιβάσουν σε τρίτο κράτος. Δηλαδή μπορεί να πούνε, ξέρω εγώ, ας δώσουμε, Φιλιππίν, την παραμεθόριο περιοχή της Αλβανίας να το μεταβιβάσουν στην Αλβανία. Τουρκία, κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, αυτά δεν υπογράφονται. Δεν υπόκειται στην υπογραφή. Ούτε με το να σου βάλει το περίστροφο το πρώτο από δεν πρέπει να το υπογράψει. Αυτό που δεν το ξέρουμε σήμερα, ότι, ούτε, ότι δεν υπογράφονται. Τα υπογράφουμε, του λέει δεν βαριέσαι, α κάνει ό,τι θέλει. Και δεν εξελίρεται ούτε ο άλλο. Αυτό όμω ξέρουν πολύ καλά ότι δεν υπογράφεται, το ξέρανε μόνο αυτοί που κάναν την αντίσταση στην κατοχή και στη δικτατορία. Διότι αυτοί πολεμούσαν με μια τεράστια δύναμη την οποία δεν ξέρανε. Ήταν σίγουροι ότι δεν μπορούν να την νικήσουν, αλλά όμως δεν υπολογίζαν τη ζωή τους και αντιστέκονταν. Εμείς που θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε αυτούς, και θα έρθω γιατί μπορούσαμε να αποτρέψουμε αυτούς τους όλους, αυτή ο ρεμός τι σημαίνει παραπέρα, και τι είναι το ζήτημα, γιατί βάλανε αυτούς τους όρους. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι οι όροι αυτοί σύμφωνα και με το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο και σύμφωνα φυσικά με το σύνταγμα μας, είναι άκυροι. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει εύκολα δικαστήριο και να πει ότι αυτό εγκρίνεται. Βέβαια τα δικαστήρια όταν έρθει από πάνω το, αυτό μπορεί να πούνε ναι, εντάξει, πήγαινε να κατάσχεσαι. Γιατί το κάνανε αυτό. Το ξέρουν δε οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι, οι δανειστές μας, ότι είναι άκυροι. Γι' αυτό λένε, έχουν όρο μέσα, ότι εάν ακυρωθεί σε δικαστήριο ένας από αυτούς τους όρους, εμείς μεν μπορούμε να απελευθερωθούμε από τις υποχρεώσεις της σύμβασης, αν θέλουμε. Αλλά η Ελλάδα πρέπει να πληρώσει ό,τι χρωστάει και με τόπο. Και αυτό είναι παράδειγμα. Αν δείτε όλες τις άλλες συμβάσεις, θα δείτε πόσο καταργείται η λεγόμενη αρχή της συμβατικής ισότητας. Σε μια σύμβαση πρέπει να είναι ίση. Πιο αυτή είναι και νομική, ίσως το καταλαβαίνω. Πρέπει να είναι ό,τι έχει κάνει δικαιώματα να ισορροπούν με τα δικαιώματα του άλλου. Υποχρεώσεις του ενός και με τις υποχρεώσεις του άλλου. Θα υπάρχει μια ισότητα μεταχείρισης. Αλλιώς λέγεται Λεόντιο Συμφωνία. Societas Leonina, όπως το λέγανε οι Ρωμαίοι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει κάνει μια συμφωνία Λέοντος, δηλαδή όλα δικά μου, ξέρω εγώ, ή όπως θυμοσοφικά το έλεγε ο Καραγκιόζης, τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Θα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία.
είναι μια ισότητα συμβατική. Αυτό καταλήγεται εντελώς σε όλους τους όρους. Λοιπόν, θέλω να σου πω, το ξέραν οι Ευρωπαίοι. Γιατί το βάλανε. Διότι είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα έρθει κάποια στιγμή κάποιος δανειστής να πει ότι θα κάνω κατάσχεση. Όλα μπορεί να συμβούν στην ιστορία, αλλά να πει κανείς ότι θα έρθει να σου κατάσχει τον οπλισμό, γιατί έχει αυτό το δικαίωμα. Σου κατάσχει τα πολεμικά αεροπλάνα ή τα πολεμικά πλοία. Δεν μπορεί να πει ότι αυτό είναι όπλο για την κυριαρχία της Ελλάδος. Γιατί έχει παρατηθεί. Δεν θα το κάνει αυτό. Είναι για να μας δέσει πολιτικά σαν χώρα χειροπόδα. Δημιουργεί ακριβώς τις βάσεις ενός νέου μπλοκ, όπως ήταν το μπλοκ, τα δύο μπλοκ στον ψυχρό πόλεμο και κατέρευσαν αυτά τα μπλοκ λόγω της κατάρρευσης του υπαρκτού σοσιαλισμού. Τώρα θέλει να δημιουργηθεί ένα μπλοκ εδώ με επίκεντρο τον Μελεντάχη το σημερινό απέναντι ενδεχομένως σε άλλους. Δηλαδή, εάν πει αύριο η Ελλάδα ή αν μας πετάξουν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι φυσικό η Ελλάδα να πει, θα πάω, ξέρω εγώ, στην Κίνα να δω τον βρω λεφτά, πιο φθηνά, ξέρω εγώ. Ή έστω κάνω μια σύμβαση με την Κίνα, ας έρθει να πάρει, ξέρω εγώ, να κάνω μια σύμβαση όπως τώρα κάνω για το λιμάνι του Πειραιά, να κάνω μια άλλη εκμετάλλευση, αλλά να πάρω λεφτά φθηνά, για να σωθώ, οικονομικά. Τότε θα τις πούνε, α, σταμάτα, γιατί εδώ, κάτι χρωστάς από εδώ, και τη σάρκα αυτή είναι που μου είπες ότι που μπορώ να κόψω, θα την κόψω. Οπότε είσαι δεμένος. Είσαι πολιτικά δεμένος. Είμαστε για πρώτη φορά με χαρτιά, με συμβάσεις διεθνείς, είμαστε χωρίς πλήρες δικαίωμα, χωρίς δικαίωμα κυριαρχίας. Έχουμε μια κυριαρχία υποαίρεση. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στην ανθρωπότητα ποτέ σύμβαση. Μπορεί να άρχισε τώρα να συμβαίνει, αλλά περιμένω και τα έγγραφα από ό,τι ξέρω πληροφοριακά. Ούτε με τη Ρουμανία έχει μπει αυτός όρος, ούτε με τη Λετωνία. Και μάλιστα έμαθα ότι και τώρα, όπως πληροφορήσα, το γράψα και τις μέρες, ότι η Ιρλανδία, όταν είδε κάποια αυτή η επιθυμία για μια νέα τέτοια όρο, τους είπε: δεν έρχομαι καθόλου στις Βρυξέλλες. Κάντε ό,τι θέλετε. Δεν το. Και ξέρετε, δεν θα είχαμε αποτέλεσμα αν το λέγαμε. Γιατί μας λένε όλοι, μα τι θα κάναμε, λέει, που δεν είχαμε χρήματα καθόλου. Πρώτον, αυτό το τι θα κάναμε στην περίπτωση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυριαρχίας, δεν προβάλλεται. Δεν σταθμίζονται η κυριαρχία του κράτους και τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου με οικονομικές ανάγκες. Γι' αυτό ακριβώς, όπως πολλές φορές το έχω πει, κανένα σύνταγμα από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης μέχρι σήμερα των Δημοκρατιών, κανένα σύνταγμα δεν προέβλεψε ότι μια χώρα που φτωχεύει μπορεί να κηρυχθεί σε κατάσταση ανάγκης και να περιορίσει τα δικαιώματα των πολιτών. Μόνο όταν απειλείται από άλλη δύναμη, τότε μπορεί να κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι είναι η γενική πεποίθηση παγκόσμια ότι της κυριαρχίας του κράτους ότι και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι αυτά δεν περιορίζονται για λόγους οικονομικής ανάγκης. Ας είσαι στο χείλο του γκρεμού. Άρα δεν συζητιέται αυτό το θέμα. Διότι και τότε όταν έρχονται σε μια χώρα κατοχικές δυνάμεις και στα σύνορα, ασφαλώς ο λαός ή η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά αν τους πει περάστε, γίνονται δοσύλλογοι. Γι' αυτό ή θα πρέπει να φύγει και να αφήσει μια άλλη κυβέρνηση να το κάνει αυτό, ή θα πρέπει να αντισταθεί, έστω με κίνδυνο της ζωής. Λοιπόν, το ίδιο και εδώ δεν τίθεται θέμα. Απάντηση. Δεν είναι απάντηση αυτό το τι θα κάναμε, αλλά παρόλα αυτά εγώ απαντώ, θα κάναμε. Διότι δεν θέλουμε
σε καμία περίπτωση τα κράτη της Ευρώπης, ούτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να το μάθει ο κόσμος ότι βάζει τέτοιο νόμο, να το μάθουν οι λαοί. Γιατί κάτι θα μπορούσε να πει περί πλήν ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, να πει ότι, με συγχωρείτε, αυτό είναι ένας όρος που απαγορεύεται και από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου και από το Σύνταγμά μας. Εγώ δεν μπορώ να το υπογράψω αν δεν πάω στην πατρίδα μου να ρωτήσω τον ελληνικό λαό και την Βουλή, εάν θέλει. Θα μου δώσετε δύο μέρες να πάω. Αφήστε που ο όρος, όπως τον βρήκαμε στα χαρτιά, τώρα ήταν γνωστή από ένα μήνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και αν δεν ήταν, στη τελευταία στιγμή αν ήταν. Αλλιώς θα κάνω, για να πάω να κάνω διάγγελμα. Και αν βρω ανταπόκριση, τότε θα σκεφτώ αν εγώ θα είμαι εκείνος που θα υπογράψω ή να έρθει ένας άλλος. Το δεν το θέλαμε, δεν θα το δεχόντουσαν ποτέ. Γιατί και τώρα που τα δικαστήρια, τα συνταγματικά δικαστήρια της Ρουμανίας και της Λετωνίας, τα οποία είπαν ότι οι παρακρατήσεις, οι περικοπές συντάξεων είναι αντίθετες με το Σύνταγμά τους, δεν έβγαλε μιλιά του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είπε ότι εγώ, εντάξει, σέβομαι την απόφαση, απλώς θα μου δώσετε από άλλη πηγή το αντίστοιχα χρήματα. Επομένως, συνάγομαι ότι θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα μια έντονη διαπραγμάτευση. Όπως και τώρα. Αν τότε δεν το έκανε, μπορεί να γίνει τώρα. Διότι έχει. Θα σας εξηγήσω και κάτι άλλο για να δείτε τι, όχι Λεόρδιο Σύμβαση υπογράψαμε, αλλά και στα οικονομικά να δείτε τι σημαίνει αυτό. Ακούμε κάθε μέρα ότι το μνημόνιο αλλάζει, επικαιροποιείται το λένε. Όταν δουν ότι δεν πάνε καλά οι πράξεις, βάλε και αυτά τα μέτρα, βάλε και αυτό είναι ένα δικαίωμα που έχουν οι δανειστές, να αλλάζουν κάθε τρίμηνο ή κάθε εξάμηνο το μνημόνιο. Είναι η επικαιροποίηση του. Αυτό είναι πρωτοφανές, διότι αυτό το κάνουν χωρίς την έγκριση της Ελλάδας. Πάει η Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί να πει εύκολα όχι, διότι σου παίρνει τα λεφτά και φεύγει. Και αυτό προβλέπεται μέσα στις συμβάσεις αυτές, μέσα στο μνημόνιο, ότι έχει το δικαίωμα οι δανειστές να ζητάνε την προσαρμογή στις νέες καταστάσεις νέες καταστάσεις της οικονομίας να αλλάζουν το μνημόνιο. Και αυτό είναι το αλλαγμένο μνημόνιο. Λοιπόν, κάθε φορά σε αλλαγή μπορούσε κάποιος να πει δεν το αλλάζω, ότι θα πρέπει να δούμε αυτές τις συμβάσεις που είναι παράνομες. Είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο. Αυτά όλα είναι ανησυχητικά. Και θα σταματήσω εδώ και θα είναι στη διάθεση σας, αν θέλετε ερωτήσεις. Είναι όλα ανησυχητικά, διότι προέρχονται από το κέντρο της Ευρώπης, η οποία από τους λαούς εκείνους που περηφανεύονται για την διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την προστασία του ανθρώπου και της αξίας του ανθρώπου. Περηφανεύονται γι' αυτό ότι είναι πολύ ανώτεροι και από τους Αμερικανούς και τα λοιπά. Και είναι πράγμα. Αυτά τα βήματα τα οποία έχει κάνει μετά τον πόλεμο και μετά τις εμπειρίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και κυρίως του φασισμού και του εθνικού σοσιαλισμού, αυτές οι διακηρύξεις και οι εγγυήσεις για τα δικαιώματα και οι αποφάσεις που έχουν βγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, γιατί εδώ δεν έχουμε πολύ μεγάλη επίδραση ακόμη, ήταν πρωτοφανή στην ιστορία του πολιτισμού. Αυτό άρχισε λοιπόν να αποδομείται όταν άρχισε να φοβούνται, να το φοβάται τα μεγάλα συμφέροντα, να αποδομείται το κοινωνικό κράτος. Και σήμερα φτάσαμε να αποδομούνται και τα δικαιώματα του ανθρώπου, της ελευθερίας, της αξίας του ανθρώπου και της εθνικής κυριαρχίας. Και έρχεται από την Ευρώπη. Και υπενθυμίζω ότι και η προηγούμενη προσβολή της
ανθρώπινης αξίας, ο εξευτελισμός της ανθρώπινης προσωπικότητας πάλι από την Ευρώπη ήρθε. Από την πολιτισμένη Ευρώπη ήρθε. Δεν ήρθε ούτε από την Ασία, ούτε από την Αμερική. Ήρθε από τον φασισμό και τον εθνικό σοσιαλισμό της Ευρώπης. Εδώ γεννήθηκε. Και ο Χίτλερ Ευρωπαίος ήταν, και ο Μουσολίνι Ευρωπαίος και όλοι οι συμπορευόμενοι. Επομένως, αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Και είναι δε το δεύτερο κρούσμα μετά το σχέδιο ΝΑΤΟ που παραβιάζει όλες τις αρχές και είχα απόψε την χαρά να πω που αντικηρύχθη ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χριστόφιας, επίτιμος δάκτωρας τώρα από καιρό από το Πανεπιστήμιο. Και ακριβώς και αυτός πλέον έλεγε ότι το αίτημα το οποίο είναι πλέον είναι τουλάχιστον να τηρηθούν οι αρχές. Είναι αυτό που είχαμε κάνει και εμείς στην αρχή, μια κίνηση 8 Ευρωπαίοι τότε, συνάδελφοι 7 και εγώ από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, και είχαμε πει ότι η λύση του Κυπριακού είναι μόνο να τηρηθούν οι αρχές της ευρωπαϊκής και της διεθνούς νομιμότητας. Γιατί αυτό είναι που δεν θέλουν οι Τούρκοι και οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι, να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, και κάναν και το σχέδιο ΝΑΤΟ που καταλλιόταν πράγματι η κυριαρχία της Κύπρου. Τώρα στοχεύουνε όχι πλέον τη διχοτόμηση, στοχεύουν την Κύπρο ολόκληρη. Στην πολιτική του Κυπριακού είναι να χάσει η Κυπριακή Δημοκρατία την κυριαρχία της, οπότε να περάσει ένας ενδιάμεσος χρόνος, δεν ξέρω πόσων δεκαετιών ή ετών, που θα είναι στα χέρια της αγγλικής διπλωματίας, δηλαδή και της αμερικανικής, για να πάει στο τέλος προς την κατεύθυνση της Τουρκίας. Σε επίσημα χαρτιά πολιτικής της Τουρκίας είναι ολόκληρη η Κύπρος, ότι είναι ζωτικός χώρος της τουρκικής δημοκρατίας. Και υπάρχουν και αντίστοιχες αμερικανικές μελέτες μυστικές. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εκεί στοχεύω. Και ακριβώς θέλω να συνδέσω αυτούς τους όρους της παρέτησης. Δεν έχουν άλλη εξήγηση παρά μόνο αυτό μας υπονοούν και μας υποδηλώνουν, ότι κοιτάξτε, διότι τα εθνικά σας θέματα που έχετε εκκρεμεί θα πρέπει να λυθούν μέσα από αυτή την υποταγή την οποία κάνουμε εν ώψη της οικονομικής κρίσης. Παντρεύτηκε η οικονομική πολιτική με την πολιτική της εθνικής κυριαρχίας. Αυτό είναι δυστυχώς η μεγάλη ανησυχία, διότι υπάρχουν πραγματικά κακές προβλέψεις ότι στοχεύουν σε συρρήκνωση της κυριαρχίας πλέον της εδαφικής. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Χασιμάτης είπε ότι δεν χρειάζονται ευχαριστίες, αλλά εμείς θα τον ευχαριστήσουμε, γιατί ως επιστήμονας και ως πνευματικός σταγός ενημερώνει υπεύθυνα και έγκυρα το λαό μας που βρίσκεται στο σκοτάδι των ΜΜΕ για τα όσα συμβαίνουν. Όπως θες αντιστάθηκε ενεργά στο σχέδιο ΑΝΑΝ, έτσι και σήμερα συνεχίζει τον ίδιο αγώνα αντιστάμενος στο καθεστώς του μνημονίου. Να κρατήσουμε πέραν των άλλων από όσα μας είπε ο κύριος καθηγητής, ότι οι όροι αυτοί επαχθείς δεν μπήκαν γιατί έτσι τα διασφάλισαν τα οικονομικά τους συμφέροντα οι δανειστές. Μπήκαν για να μας θέσουν χειροπόδαρα και να επεκτείνουν μετά, να διευκολύνουν μάλλον τα σχέδιά τους σε θέματα που έχουν σχέση με την εθνική μας κυριαρχία, με τον ακροτηριασμό της εδαφικής μας ακεραιότητας. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου για να συνειδητοποιήσουμε ότι η αντίσταση στην νέα κατάσταση πραγμάτων που διαμορφώθηκε δεν είναι για οικονομίστικους λόγους, αλλά είναι γενικά για το αν θα υπάρχουμε αύριο ως έθνος, ως πατρίδα, ως Ελλάδα ή αν θα διαλυθούμε. Ευχαριστούμε ξανά τον καθηγητή και δίνω το λόγο στον Κώστα τον Πλάθρα,
το διευθύντη της εφημερίδας Χριστιανική, δημοσιογράφο. Εγώ τώρα αισθάνομαι λίγο άβολα, καθότι δεν είμαι καθηγητής, είμαι δημοσιογράφος, ελπίζω όχι αμαθής, όπως είναι πολύ συνηθισμένο να είναι οι δημοσιογράφοι. Την υπόθεση της δημοσιογραφίας, θέλω να ξεκινήσω από αυτό, την υπηρέτησαν πολύ σπουδαίοι άνθρωποι και ένας από αυτούς, ο Ιάκωβος Μάχερ, ο οποίος έπεσε με το Μεσολόγιο, δηλαδή σκοτώθηκε στην έξοδο του Μεσολογίου και εξέδιδε μέσα στην πολιορκημένη πόλη τα ελληνικά χρονικά, έλεγε ένα μότο το οποίο το έχει και η ΕΣΥΑ στην αίθουσά της: «Η δημοσίευση είναι η ψυχή της δημοκρατίας». Αυτή λοιπόν τη δημοσίευση επιχειρούμε κι εμείς από την εφημερίδα Χριστιανική, εκδίδοντας τα κείμενα στα οποία αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Κασιμάτης, και με τις μικρές μας δυνάμεις κάναμε αυτό που όφυλαν αλλά δεν έκαναν τα κατεστημένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή την ενημέρωση, ακριβώς να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό περί τίνος πρόκειται και αν υπάρχουν εισάγελοι οι οποίοι κινούνται στο σκοτάδι και επιβάλλουν σκοτεινούς όρους, όπως ακούσαμε προηγουμένως, είναι χρέος της δημοσιογραφίας, του τύπου γενικά, και αυτό είναι μια βάση της δημοκρατίας, γιατί χωρίς πραγματικά στοιχεία δεν μπορούμε να συζητήσουμε ως πολίτες και να έχουμε μια γνώμη έγκυρη και πραγματική. Είναι λοιπόν υποχρέωση του τύπου να δημοσιεύονται ακριβώς αυτοί οι όροι. Το 2010, το οποίο τελειώνει σε λίγες μέρες, αγαπητές φίλες και φίλοι, υπήρξε ένα έτος αποκαλυπτικό, πραγματικά αποκαλυπτικό. Καταρχάς, υπήρξε αποκαλυπτικό για το πολιτικό μας σύστημα. Νομίζω δεν χρειάζονται περισσότερα σχόλια για να σας πείσω για κάτι που είστε ήδη πεπισμένοι περισσότεροι για να βρίσκεστε εδώ σήμερα. Ότι τόσο ο πολιτικός κόσμος της μεταπολίτευσης, και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, δηλαδή στον περιβόητο δικομματισμό, αλλά δυστυχώς και στον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο, μηδέν της αριστεράς εξερουμένης, η οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ πίσω από τις προσδοκίες και από τις διακηρύξεις της σε πολλές περιπτώσεις σήμερα. Ο πολιτικός κόσμος λοιπόν της χώρας, έτσι όπως έχει οργανωθεί μετά τη μεταπολίτευση, έχει χρεοκοπήσει. Και αυτό αποκαλύφθηκε μέσα από την υπογραφή του μνημονίου. Και δεν είναι μόνο ότι οι βουλευτές ούτε ήδη δεν ενημερώθηκαν, αλλά ούτε ενημέρωσαν τον ελληνικό λαό περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι μόνο ότι οι ίδιοι βουλευτές ψήφισαν νόμο έτσι ώστε μόνος ο Υπουργός Οικονομικών να έχει το δικαίωμα της υπογραφής για τα πάντα, για κάθε επικαιροποίηση του μνημονίου, για κάθε συμφωνία με τους δανειστές, ακόμα και για όρους οι οποίοι δεν τίθενται καν σε διεθνείς συμβάσεις χωρίς την έγκριση της Βουλής. Δεν είναι μόνο γιατί παίζουν ένα παιχνίδι πραγματικά αξιολείπητο μέχρι σήμερα, αποκαλύπτοντας αυτά που γράφει το μνημόνιο λίγο-λίγο για να μην υπάρξουν γιγαντιές αντιδράσεις, γιατί εάν αυτό το βιβλίο, αυτό το κείμενο έχει κυκλοφορήσει στις 8 Μαΐου, τον Μάιο του 2010, όταν δηλαδή γίνονταν η υπογραφή των συμφωνιών αυτών, φαντάζομαι, δεν είμαι τόσο απεσιόδοξο ο κύριος καθηγητής, φαντάζομαι ότι πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο θα είχαν εξεγερθεί. Και βλέπουμε λοιπόν τους υπουργούς της κυβέρνησης να το παίζουν λίγο σαν οι ρομπέ των δασών, ας πούμε, οι οποίοι αγωνίζονται για τα δίκαια, τα τίμια αιτήματα του ελληνικού λαού απέναντι στην Τρόικα, και με ολονύχτιες διαπραγματεύσεις διαπραγματεύονται για πράγματα τα οποία έχουν ήδη υπογράψει και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Άρα μας δουλεύει. Ακριβώς. Δυστυχώς όμως σε αυτή την χρεοκοπία, και μιας και είναι και σήμερα η μέρα απεργίας, βυθίζεται και η συνδικαλιστική πολιτική. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτού του είδους οι απεργίες ήταν, σε αυτή τη συγκεκριμένη αρρώστια, είναι χάπια πονοκεφάλου. Δεν έχουν καμιά σχέση με τη λύση του προβλήματος.
Όσον αφορά δε την απεργία των δημοσιογράφων, πολύ καλά ακούσατε πριν τον Μανώλη του Μιαράκη να μας λέει για τους δύο συναδέλφους που δεν είναι εδώ σήμερα, ότι παρά την απεργία, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να παραδώσουν ακριβώς την ύλη παρέδαν χωρίς να απεργήσουν. Τι είδους απεργία είναι, εάν γίνεται και η εργασία ταυτόχρονα, έτσι. Ο συνδικαλισμός λοιπόν έχει προπολού πάψει να εκπροσωπεί τους πραγματικά εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα. Και απόδειξη αυτού είναι ότι εκείνοι που πραγματικά όχι, δεν πλήττονται σήμερα, αλλά εδώ και περισσότερα, σχεδόν τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματικά ισοπεδωθεί τα εισοδήματά τους. Δηλαδή, θα σας αναφέρω κάποιες τάξεις εργαζομένων. Εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ, εργαζόμενοι σε καταστήματα, μικροϊπάλληλοι σε εταιρείες και επιχειρήσεις, οι οποίοι εργάζονται όχι για 700 ευρώ, με το περιβόητο κίνημα των 700 ευρώ, άλλη μια μόδα του συστήματος, το κίνημα των 700 ευρώ, εργάζονται για πολύ λιγότερα, για 300-350 ευρώ και πολύ τυχεροί είναι αν παίρνουν και 400 ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να απεργήσουν. Ποτέ δεν έχουν απεργήσει. Έχετε εσείς ακούσει απεργία σε σούπερ μάρκετ? Αυτοί παίρνουν το 1/10 του μισθού που παίρνει ένας απεργός στο δημόσιο τομέα ή στις ΔΕΠ. Με αυτό που λέω δεν θέλω να συνενέσω σε αυτή την αισχρή κατασκοφάτηση του δημόσιου τομέα. Οπωσδήποτε υπάρχουν παθογένειες, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας απέναντι σε αυτές τις παθογένειες. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν, αλλά για να συζητήσουμε πρέπει να έχουν πραγματικά στοιχεία. Όπως και ο κύριος Βεργόπουλος στο βιβλίο που εξέδωσε η Χριστιανική αναφέρει, τα πραγματικά στοιχεία περί του δημοσίου τομέα και των δημοσίων υπαλλήλων που ήρθαν στην δημόσια διαβούλευση δεν ήταν πραγματικά. Δεν έχει η Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο τομέα στον κόσμο ή στην Ευρώπη καθόλου, ούτε και τους πιο ακριβούς δημοσίους υπαλλήλους. Είναι ανοργάνωτη, υπάρχει μια μεγάλη γραφειοκρατία και κυρίως ο δημόσιος τομέας είναι υποχείριο των κομματικών στρατών και μιας πολιτικής άθλιας κομματικοποίησης. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό θα πρέπει να πάψει. Λοιπόν, το 2010 μας αποκάλυψε αφενός τη χρεοκοπία του πολιτικού συστήματος συνολικά. Για να μην μιλήσω και για άλλους φορείς, να μην μιλήσω για τα πανεπιστήμια κλπ. Επίσης, το 2010 ήταν αποκαλυπτικό για την πραγματική μας οικονομία. Ζήσαμε τις τελευταίες περίπου δύο δεκαετίες με έναν μύθο. Το μύθο της ισχυρής ελληνικής οικονομίας. Θυμάστε τον τέος πρωθυπουργό, τον Κώστα Σιμίτη, πόσο το έλεγε και το ξανάλεγε και το υπερηφανευόταν, η Ελλάδα της ΟΝΕ, η Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων, η Ελλάδα της ισχυρής οικονομίας. Βέβαια, εάν κανείς είχε στοιχειώδες αισθητήριο για το τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία, εμείς δεν είμαστε οικονομολόγοι, αλλά μπορεί κανείς να το καταλάβει, εάν φέρει πίν το λάδι στο χωράφι πολύται φθηνότερο από ένα μπουκάλι νερό, τότε η πραγματική οικονομία έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Η πραγματική οικονομία λοιπόν αποκαλύφθηκε στη χρονιά που μπήκαμε στο 2010. Όχι ότι τα στοιχεία αυτά δεν ήταν γνωστά και πράγματι είναι μόνο για γέλια τα όσα επικαλούνται στην κυβέρνηση για να δικαιολογήσουν το αμίμητο εκείνο λεφτά υπάρχουν του καλοκαιριού του 2009. Ακόμα και οι τελευταίοι θυρωρείς του Υπουργείου Οικονομικών γνώριζαν ότι λεφτά δεν υπήρχαν και η πραγματική οικονομία ήταν σε πραγματική κατάρρευση. Αυτή λοιπόν η Ελλάδα, η ισχυρή Ελλάδα της ΟΝΕ και η Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων κατέρευσε εν μία νυχτή, όχι γιατί ήταν πραγματικά ισχυρή, αλλά γιατί είχε καταρρεύσει η οικονομία της πολύ νωρίτερα. Επίσης, η χρονιά που πέρασε ήταν αποκαλυπτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που ζούμε σήμερα πραγματικά δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε, ακόμα και ως αστικό όραμα, όπως γινόταν η κριτική παλιά και από την Χριστιανική Δημοκρατία, ακόμα και ως αστικό όραμα οραματιζόντουσαν εκείνοι που έφτιαξαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως ένωση, εν πάση περιπτώσει, μια οικονομική ένωση των λαών της Ευρώπης, μια ανοιχτή αγορά,
μια, ας πούμε, συνένωση των ευρωπαϊκών χωρών για να αντέξουν στο διεθνή ανταγωνισμό. Έστω και αυτό. Ούτε με αυτό έχει καμία σχέση σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που βλέπουμε είναι να μετεξελίσσεται η Ένωση σε μια νέα πανευρωπαϊκή ηγεμονία που πολύ μας θυμίζει τις ηγεμονίες του 19ου αιώνα, λίγο πριν ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση. Την Ιερά Συμμαχία και τις μεγάλες δυνάμεις, όπως λέγονταν τότε. Το πόσο αποκαλυπτική ήταν η χρονιά για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, νομίζω δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι περισσότερο. Φτάσαμε τώρα Δεκέμβριο, μέχρι και εφημερίδες στηρίγματα του συστήματος, όπως η εφημερίδα Τα Νέα Θερυπή, να παραδέχονται αυτά που έγραφε ο περιθωριακός, ας πούμε, τύπος, όπως η Χριστιανική, παρόλο που το λέω, αλλά δεν το πιστεύω ότι η Χριστιανική ανήκει στον, ας πούμε, στον περιθωριακό τύπο, θα μπορούσαμε να πούμε ο εναλλακτικός τύπος, αυτός δηλαδή που κυκλοφορεί χέρι με χέρι και που ενημερώνει αυτούς που πράγματι θέλουν να ενημερωθούν. Αυτά που έγραφε λοιπόν η Χριστιανική πριν από 1-1,5 χρόνο, τα γράφουν σήμερα οι εφημερίδες, οι οποίες όπως μπορείτε εύκολα να καταλάβετε, διαθέτουν ένα ολόκληρο στρατό από ρεπόρτερ και δημοσιογράφους και θα μπορούσαν όλη αυτή την πληροφόρηση, όχι θα μπορούσαν, είχαν όλη αυτή την πληροφόρηση πάρα πολύ νωρίτερα, πολύ πιο νωρίς από ότι έφτασε στα δικά μας χέρια, στις δικές μας μικρές δυνάμεις. Επίσης, η χρονιά που πέρασε ήταν αποκαλυπτική και για την πραγματική μας φτώχεια, και όχι μόνο την οικονομική φτώχεια, αλλά και για την, για την πνευματική ακόμα φτώχεια μας, για την πολιτική μας φτώχεια, για την έκπτωση, με λίγα λόγια, πολλών πραγμάτων σε αυτή τη χώρα. Θα έλεγε κανείς ότι φέτος, το 2010, καταλάβαμε ότι στην πραγματικότητα, χωρίς να είναι υπερβολή αυτό που σας λέω, η μεταπολίτευση συνέχισε εν πολλοίς το έργο της δικτατορίας σε πολλούς τομείς. Να μην αναφερθώ στην εξάρθρωση, στην παντελή εξάρθρωση της παραγωγής. Το ότι οι Έλληνες δεν είναι παραγωγικοί δεν έχει να κάνει με το ότι δουλεύουν λιγότερο. Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία και με όλους τους ευρωπαϊκούς δείκτες, οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους και παίρνουν τα λιγότερα χρήματα. Μάλιστα, έχουμε και λιγότερες αρχείες και από τους Γερμανούς. Η χαμηλή παραγωγικότητα της χώρας έχει να κάνει με την παντελή εξάρθρωση της παραγωγής. Και αυτή γίνεται μέσα από τις λεόντιες συμφωνίες που υπογράφει η κυβέρνηση ως εκπρόσωπος των ξένων συμφερόντων, και δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέω, για την παραγωγή στη χώρα μας. Ένα 38-38 παράδειγμα αυτής της υπόθεσης είναι η υπόθεση Siemens, η οποία από ό,τι φαίνεται τελικά θα καταλήξει στις ελληνικές καλένδες και ποτέ κανείς δεν θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης όπως θα έπρεπε. Και να μην ξεχνάμε ότι για να υπάρξει δωροδοκούμενος, υπάρχει και δωρεοδότης. Έτσι. Και αν διαπράττει έγκλημα αυτός που παίρνει μίζα, διαπράττει έγκλημα και αυτός που δίνει μίζα. Εν προκειμένου, υπεύθυνοι της γερμανικής εταιρείας. Οι υπεύθυνοι λοιπόν της γερμανικής εταιρείας έχοντας αλώσει την πολιτική ηγεσία της χώρας, ακόμα και για μια καφετιέρα, θυμάστε ότι γίνονταν λόγος ότι είχαν πληρώσει σε γραφεία βουλευτών και πολιτικών για να ανακαινιστεί, δηλαδή να αγοραστούν καφετιέρες κτλ. Δηλαδή για μια τέτοια έκπτωση πραγματική μιλάμε. Έχοντας λοιπόν τους ανθρώπους τους παντού και δίνοντας το κάτι της στον καθένα, σαν να είμαστε πραγματικά στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατάφεραν να υπερβούν τον ανταγωνισμό για τον οποίο κόπτονται οι νεοφιλελεύθεροι και να έχουν προνομιακές συμφωνίες με την ελληνική κυβέρνηση απέναντι στις ελληνικές εταιρείες. Και υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αντίστοιχης τεχνολογίας σε αρκετούς τομείς με αυτούς που υπηρετεί η Siemens. Και αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Η τελευταία πράξη, θα έλεγε κανείς, αυτού του δράματος, δηλαδή της συνέχισης σε πολλά πράγματα στη μεταπολίτευση εκείνων που ζήσαμε στα χρόνια της δικτατορίας, είναι η κατάργηση της Βουλής.
Γιατί αυτό που ζούμε από τον Μάιο φέτος του 2010 μέχρι σήμερα είναι η ουσιαστική κατάργηση της Βουλής. Όταν η Βουλή δεν έχει το δικαίωμα να συζητήσει ένα κείμενο όπως το μνημόνιο ή την επικαιροποίηση του κειμένου αυτού, όταν στη Βουλή δεν έχει έρθει ακόμα το κείμενο της δανειακής διευκόλυνσης με όλα αυτά τα εξωφρενικά και τα απαράδεκτα που αναφέρει, που μας είπε πριν ο κύριος καθηγητής, σημαίνει ότι στην πραγματικότητα η Βουλή δεν υπάρχει. Η Βουλή είναι για δημόσιες συνεδρίες, για να έρχεται ο Στρόσκαν να μιλά, ή ο Ομπάμα ή οποιοδήποτε άλλος, ένα είδος δηλαδή χειροκροτητών και δημοσίων θεαμάτων. Αυτό το πράγμα δεν είναι Βουλή. Βουλή θα πει αποφασίζουμε, δίνουμε λύσεις και οπωσδήποτε ανοίγουμε τους μονοδρόμους. Και βέβαια στο τέλος έγινε και η αποκάλυψη μιας Ελλάδας πραγματικά παραδομένης, ανοιχτής, σχεδόν μιας χώρας κατακτημένης. Και αυτό δεν είναι καινούριο. Έχει σημειωθεί από πολύ παλιά, θυμάμαι ένα κείμενο του Κονδύλια από το 1992 που έλεγε ότι η σημερινή Ελλάδα αποτελεί στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας μια παρακατιανή επαρχία, η οποία κατά μέγα μέρος από δική της υπαιτιότητα, σημειώστε το αυτό, είναι όχι μόνο ανίσχυρη αλλά και ανυπόλυτη. Και γι' αυτό το λόγο σε κάθε μεγάλη κρίση θα βρεθεί εξίσου μόνη όσο λόγου χάρη το 1974, έγραφε ο άνθρωπος αυτός, στα 1992. Τα ζήσαμε, δεν χρειάζονται περισσότερες εξηγήσεις. Το μνημόνιο λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήρθε να επισφραγίσει την παταγώδη αποτυχία της χώρας, να διαχειριστεί την τύχη της και την ιστορία της. Δυστυχώς. Το μνημόνιο δεν είναι μονόδρομος, όπως διαφημίζεται από την κυβέρνηση. Το μνημόνιο είναι αδιέξοδος. Αυτό πια ακόμα και οι ίδιοι επιτελείς, ακόμα και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, φαίνεται να το έχουν καταλάβει, καθώς μέρα με τη μέρα νεκρώνει παντελώς η οικονομική ζωή της χώρας. Και από μια χώρα με νεκρή οικονομική ζωή, κανένας δανειστής δεν πρόκειται να πάρει τίποτα πίσω, όπως καταλαβαίνετε. Το φάρμακο δηλαδή που είναι το μνημόνιο, αντί να θεραπεύει την ασθένεια, διασπείρει την αρρώστια σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και την οικονομία. Τα πόσα δεν γνωρίζουμε για το μνημόνιο τα ακούσαμε νωρίτερα. Ακόμα και για τον προϋπολογισμό του 2011, για να ξεφυλίσετε το κείμενο αυτό, αναφέρονται πάρα πολλά ρητά, έτσι όπως ακριβώς γίνονται σήμερα. Το τι λέγεται δε για την αγορά εργασίας μερικές φορές αγγίζει και τα όρια του κομικού, όπως εκείνο το περιβόητο της αυτόματης αναπροσαρμογής του ορίου ηλικίας των συντάξεων με βάση το προσδόκιμο ζωής. Κάτι δηλαδή σαν μια αυτόματη, όπως ήταν η αυτόματη τιμαριθμική ΙΑΤΑ, παλαιότερα επί Ανδρέα Παπανδρέου, θα έχουμε μια αυτόματη αναπροσαρμογή των συντάξεων με βάση ποιο κριτήριο, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι τελείως στον αέρα. Η κρίση φυσικά δεν είναι μόνο ελληνική και αν η εκμετάλλευση της κρίσης γίνεται για να μπει η Ελλάδα σε ένα τούνελ άρνησης της εθνικής της κυριαρχίας και των πολιτικών της δικαιωμάτων, δεν είναι μόνο ελληνική υπόθεση. Τις τελευταίες δεκαετίες ζούμε πραγματικά το ακρότατο όριο ενός, θα μπορούσαμε να πούμε, ασώματου καπιταλισμού. Που αν θυμηθούμε λίγο εκείνα που έγραφε κάποτε ο Max Weber για τη σχέση του καπιταλισμού με τον προτεσταντισμό, είναι ένας ακραίος πουριτανικός καπιταλισμός, ο οποίος αρνείται ακόμα και τις στοιχειώδεις υλικότητες που ως υλισμός, όπως έγραφε κάποτε και ο αείμνηστος πρόεδρος ο Νικόλας Ψαρουλάκης, ως υλισμός ο καπιταλισμός, κάποτε τις δέχονταν. Δηλαδή τις υλικές πραγματικότητες της εργασίας και της παραγωγής. Σήμερα το χρήμα παράγεται από χρήμα και από λογιστικές μονάδες, οι οποίες μεταφέρονται από το ένα χρηματιστήριο στο άλλο. Αυτό σημαίνει ότι η εργασία έχει απαξιωθεί, όχι μόνο ως προς το αντίτιμό της, το αντίτιμο της εργασίας, αλλά και ως προς την κοινωνική της αξία. Το ίδιο ισχύει και για την παραγωγή.
Σε αυτό μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι ο δυτικός κόσμος ίσως σήμερα πληρώνει αυτή του την επιλογή, καθώς όλο το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής, αφού εξορίστηκε από την Δύση, πήγε στην Κίνα, στην Ινδία και στις χώρες της Ανατολής, με τις εργασιακές συνθήκες βέβαια που ισχύουν εκεί. Και τώρα ο δυτικός κόσμος ζει πραγματικά μπροστά στην απειλή να εξαχθούν αυτές οι συνθήκες παραγωγής και εργασίας που ισχύουν στην Κίνα, στην Ινδία και στις άλλες χώρες της Ασίας ή της αναπτυσσόμενης Αμερικής, να εξαχθούν και στη Δύση. Είναι σαφές λοιπόν ότι έχουμε φτάσει σε ένα αδιέξοδο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα δικά μας προβλήματα είναι ιδιαίτερα και οι παθογένειές μας είναι ιδιαίτερες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε και σε φαινόμενα που είναι παγκόσμια. Και σε αυτά τα παγκόσμια φαινόμενα, σε αυτή την πραγματικότητα, μπορούμε να απαντήσουμε εν πολλής όπως απάντησαν και οι προγονείς μας. Έχουμε μιλήσει κάποιες φορές και από την εφημερίδα για την ανάγκη μιας νέας επανάστασης, μιας νέας ελληνικής επανάστασης. Θα μπορούσαμε να το πούμε και διαφορετικά, ότι σήμερα όσο ποτέ άλλοτε υπάρχει ανάγκη της ολοκλήρωσης της ελληνικής επανάστασης. Είπα προηγουμένως ότι ο Ιάκωβος Μάγερ μαζί με τους άλλους υπερασπιστές του Μεσολογίου έπεσαν στην ηρωική έξοδο του Μεσολογίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σημαντοδοτεί το τέλος της ελληνικής επανάστασης και των οραμάτων της. Το τι έγινε μετά δεν είχε και πάρα πολύ σχέση, όπως γνωρίζουμε, με αυτό που ονειρεύτηκαν οι αγωνιστές όταν ξεσηκώθηκαν στα 1821. Αυτό λοιπόν που απομένει σε εμάς σήμερα είναι όχι μόνο να ιδρύσουμε μια νέα ελληνική δημοκρατία, νομίζω ότι αυτό πια κάθε μέρα που περνάει προβάλλει όλο και περισσότερο ως ανάγκη. Δηλαδή με την υπάρχουσα σημερινή δομή της ελληνικής δημοκρατίας δεν έχουμε να περιμένουμε. Από την υπάρχουσα δομή δεν έχουμε να περιμένουμε πάρα πολλά. Υπάρχει πραγματική ανάγκη για την ίδρυση μιας νέας ελληνικής δημοκρατίας και δεν είναι μόνο ο Μίκης Θεοδωράκης, αλλά είναι και άλλες φωνές που έχουν ακουστεί σε αυτό το διάστημα και όσο περνάει ο καιρός εκτιμώ ότι θα ακούγονται πολύ περισσότερες προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν να χτίσουμε μόνο μια νέα ελληνική δημοκρατία, αλλά είναι ανάγκη να ολοκληρώσουμε και την ελληνική επανάσταση. Και όπως η ελληνική επανάσταση, πράγμα που πολλές φορές μέσα σε έναν εθνοκεντρικό αυτισμό το ξεχνάμε, όπως η ελληνική επανάσταση υπήρξε ένα παγκόσμιο γεγονός και σήμανε το όραμα της απελευθέρωσης όχι μόνο για τον ελληνικό λαό, αλλά και για άλλους λαούς και για όλη την ανθρωπότητα, αυτό που σας λέω δεν είναι υπερβολικό, αρκεί κανείς να δει το μεγάλο κίνημα του φελεγινισμού, και δεν μιλώ μόνο για τους ανθρώπους εκείνους που ήρθαν στην Ελλάδα για να εκμεταλλευτούν κάποιες καταστάσεις κλπ, τους φιλέλληνες, δηλαδή που εκπροσωπούσαν τα συμφέροντα των χωρών τους κλπ, μιλώ για τους αγνούς ανθρώπους που ήρθαν και πράγματι βοήθησαν και πολλοί από αυτούς έπεσαν, έμειναν εδώ στην Ελλάδα, όπως ο Μάγερ, όπως ο Βίρονας, όπως πάρα πολλοί άλλοι. Όπως λοιπόν στα χρόνια, όπως λοιπόν η ελληνική επανάσταση σήμανε στην πραγματικότητα, ήταν η θριαλίδα της απελευθέρωσης της Ευρώπης από τα σιδηρά δεσμά της Ιεράς Συμμαχίας, εμείς πιστεύουμε ότι και η σημερινή Ελλάδα θα μπορούσε, και σήμερα θα μπορούσαμε, με την αντίστασή μας σε αυτήν την πραγματικότητα του μνημονίου και των τοκογλυφικών δανειακών συμβάσεων που είναι απαράδεκτες ακόμα και για υποτελείς λαούς, θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι η θριαλίδα της μιας νέας πραγματικότητας στην Ευρώπη, πιο κοντά σε αυτό που οραματίστηκαν και οι πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια καταλαβαίνω ότι αυτό που σας λέω ίσως να φαντάζει αυτή τη στιγμή κάπως ουτοπικό και είναι πράγματι ουτοπικό ακόμα περισσότερο, αφενός μεν γιατί η παρακμή και η έκπτωση στην ελληνική πολιτική και στην ελληνική ζωή εν γέννη είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, αφενός,
αλλά και αφετέρου γιατί τα στοιχεία δεν μας βοηθούν και δεν είναι μόνο η φτώχεια μας, αλλά είναι και άλλα στοιχεία κρίσιμα, όπως φέρει πίσω το δημογραφικό που τείνουμε να ξεχάσουμε, που μας οδηγούν σε απεσιόδοξες σκέψεις. Παρόλα αυτά όμως, επειδή καταστάσεις δύσκολες έχουμε περάσει κι άλλοτε και πολύ πιο δύσκολες από τη σημερινή, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να καλλιεργηθεί αυτή η ιδέα και μπορεί πράγματι, αν όχι εμείς, πάντως να τεθούν τα θεμέλια σήμερα για την πραγματική ολοκλήρωση της Ελληνικής Επανάστασης. Σας ευχαριστώ. Θα δοθεί η δυνατότητα να απευθυνθούν ερωτήσεις στους ομιλητές. Έχετε πάρει έντυπα. Εμείς λέγαμε για να υπάρξουν γραπτές ερωτήσεις για να μην... Αλλά... Προφορικά. Εντάξει, να υπάρξουν προηγόλεπτες. Οι ερωτήσεις να είναι σαφείς για να μπορέσουν να πάρουν τον λόγο περισσότερο. Εγώ τώρα, όπως βλέπω εδώ, θα παίρνω γραμμή-γραμμή. Έτσι, σειρά-σειρά, λοιπόν. Από τον κύριο. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή. Επειδή αναφέρθηκε και στο πρώτο μικρόφωνο. Για να ακούσετε. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή. Επειδή αναφέρθηκε και στο θέμα του μνημονίου και του επαχθείς όρους, αναφέρθηκε και στο σχέδιο ΑΝΑΜ. Όλοι θυμόμαστε ότι και για το σχέδιο ΑΝΑΜ ο έθελος υποστηρικτής ήταν ο κ. Ανδρέου. Και το μνημόνιο λοιπόν πάλι ο ίδιος άνθρωπος το περιγράψε. Οπότε, κατ' εμέ, έχω δύο επιλογές. Ή μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι πολύ ανόητος ή προβοητής. Τι τα δύο είναι τελικά. Σαφής η ερώτηση. Προχωρώ στην ευθεία για να πει... Παλιού Κατερίνα, κύριε καθηγητά, αν έχω κατανοήσει καλά, το Σύνταγμα επιβάλλει στον πολίτη να αντισταθεί και να διατηρήσει την ύπαρξη. Έχουμε παράδοση της χώρας. Εάν εγώ ολισθήσω προς μία άκρη, θα με καλύψει κανένα δικαστήριο λέγοντας τα δικαιώματά μου τα συνταγματικά. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν θα ήθελα σαν άνθρωπος απολύτης να ευχαριστήσω και το κίνημα της Χριστιανικής Δημοκρατίας που έκανε αυτή την εκδήλωση και τον κύριο Κασιμάτη, διότι σήμερα πατριωτισμός είναι ό,τι ανοίγει το μυαλό μας και μπορεί να φέρει πιο κοντά τους Έλληνες. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω την εξή ερώτηση. Είπαμε ότι με το μνημόνιο κατορθώνεται κατά κάποιο τρόπο η κατάλυση της εθνικής κυριαρχίας. Αυτό είναι σίγουρο, όλοι το νιώθουμε και το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει κάτι άλλο. Γνωρίζουμε ότι η Αμερική έχει και αυτή ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Και γνωρίζουμε επίσης ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εδρεύει στην Αμερική. Μήπως όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί και όλοι οι λαοί του κόσμου που έχουν υποδουλωθεί οικονομικώς στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μαζεύουν λεφτά για να τα δίνουν στους Αμερικάνους. Δηλαδή, μήπως τελικά όλο αυτό γίνεται όχι μόνο για τους λόγους της κατάλυσης της εθνικής κυριαρχίας και του ελέγχου, αλλά και για να λύσουμε εμείς τα ελλείμματα, τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για τις τοποθετήσεις σας. Πρώτα θα ήθελα για τον κύριο Μπλάχρα, αν είναι δυνατόν, να μας πει πώς εννοεί την ολοκλήρωση. Συγκεκριμένα βέβαια. Δεύτερον, πάμε στον κύριο Δανήγητε. Ποιες οι συνταγματικές εκτροπές από τις υπογραφείς του Μνημονίου. Θα καταφραστώ την καλοσύνη σας για άλλη μια ερώτηση. Η περιαγωγή της Ελλάδος από τις κυβερνήσεις της μετά το 1974 ήταν εσυνείδητη επιλογή των κυβερνητών μας ή όχι. Έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά δεν θα ήθελα να αστερίσω. Θα ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή του κύριο Κασιμάτη.
ρητορικό το ερώτημα. Σε περίπτωση επικρατήσεως επαναστάσεως, αναιρούνται όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Προς τον κύριο καθηγητή μία ερώτηση. Αν γνωρίζει ο κόσμος και εσείς προσωπικά, όταν λέμε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για ποιους εννοούμε, αν είναι άτομα ή αν είναι εταιρείες, ή τι κρύβεται πίσω από αυτό, από αυτά τα τρία γράμματα. Ευχαριστώ. Ελισάβετ Ντανίλ ονομάζομαι. Ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε αν στους όρους του μνημονίου μας έχουν επιβάλει και την αθρόαλαθρομετανάστευση με όλες τις συνέπειες που έχει για τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας μας. Ναι, Κάντζια λέγομαι. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής ή μάλλον να ξεκινήσω διαφορετικά. Νομίζω ότι το πρόβλημα της Ελλάδος είναι ένα συμβόλαιο θανάτου που έχει υπογραφεί ολοκληρωτικής εξαφάνισης της Ελλάδος. Δηλαδή γίνεται ένα τεράστιο πείραμα, ένα πολυμέτωπο πείραμα, όπου μας χτυπούν σε όλους τους τομείς. Και νομίζω ότι το χρηματικό θέμα είναι το τελευταίο στιγμή που σφίγουν γύρω από το λαιμό μας για να μπορέσουν να καταφέρουν όλους τους υπόλοιπους στόχους που έχουν για τον τόπο μας. Το διαμελισμό και με τον Καλλικράτη, με όλα αυτά που έχουν υπογραφεί και που ίσως έχουν αρχίσει πολύ νωρίτερα, γιατί και με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Π.χ. όσον αφορά την απελευθέρωση αγοράς ακινήτων σε αυτή την ενωμένη πατρίδα που έρχονται και αγοράζουν ιδιωτική γη. Φεύγει η ιδιωτική γη, χάνεται ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας, για το οποίο δεν έχουμε βάλει κανένα όριο και περιορισμό. Και στο μεταξύ, βέβαια, αυτό έχει επεκταθεί και με άλλους λαούς που έρχονται, άλλους ανθρώπους που έρχονται, είτε από Ρωσία, είτε από Αλβανία, είτε από οπουδήποτε αλλού. Με την Τουρκία να υποφθαλμιά και εφόσον θα μπει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει νόμιμα και τα υπόλοιπα που θα έχουν μείνει. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω το εξής. Οι συμβάσεις αυτές τι νομιμοποίηση έχουν όταν δεν έχουν νομιμοποιηθεί από τους ίδιους τους λαούς? Γιατί διαβάζοντας παραδείγματος χάρη ότι καθηγητές στη Γερμανία, συναδελφοί σας, ο Δόκτωρ Σάχτελ, ο Δόκτωρ Χάγκελ, έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, ίσως όχι με την επιτυχία που θα θέλανε, και λένε ότι δεν είναι νομιμοποιημένοι στις Βρυξέλλες να καταργούν το κράτος-έθνος, να μεταβιβάζουν κεντρικές εξουσίες στις Βρυξέλλες, και επίσης έχουν προσφύγει στο συνταγματικό τους δικαστήριο για την ακύρωση του Ταμείου Αλληλεγγύης και της βοήθειας προς την Ελλάδα, και περιμένουμε την απάντηση το πρώτο τρίμηνο του επόμενου χρόνου. Λοιπόν, αυτά τα δύο για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντηθούν, γιατί ίσως να καλυφθείτε και... Πολλές ερωτήσεις θα απαντηθούν με μία. Ναι. Φέρε το μικρόφωνο. Είναι ότι δεν
ανήκει πια στην ελεύθερη πολιτική της δημοκρατίας η τύχη των λόγων. Σήμερα έχουμε, και εδώ δίνει και το απάντηση για το τι είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υπάρχει η μεγάλη εξουσία, η πρωτοφανής εξουσία, ούτε ο Μάρξ δεν τον είχε φανταστεί όταν έλεγε για συγκέντρωση κεφαλαίου, του ανώνυμου κεφαλαίου. Το ανώνυμο κεφαλαίο, το οποίο δεν είναι ταξικό ζήτημα πλέον. Διότι όλα τα χρήματα τα οποία δεν χρησιμοποιούμε και όλες οι παραγωγικές δυνάμεις συγκεντρώνονται σε ένα σύστημα χρηματοπιστωτικό και χρηματιστηριακό, το οποίο ασκεί εξουσία καθαρά οικονομική, καθαρά αντιφαγίας κεφαλαίου. Για πρώτη φορά αυτά έχουμε σήμερα φαινόμενα τα οποία δεν υπήρχαν στα προβλήματα όταν έγινε η βιομηχανική επανάσταση, τα οποία ξέρουμε πολύ καλά και τα οποία καυτηρίασε ο Μαρξισμός, η μαρξική διδασκαλία, αλλά και οι πατέρες του σοσιαλισμού που πίστευαν όχι την επανάσταση αλλά την μεταρρύθμιση. Σήμερα έχουμε το πρωτοφανές φαινόμενο να παράγει το κεφάλαιο χωρίς παραγωγική διαδικασία. Να παράγει κεφάλαιο χωρίς να είναι μέσα στην παραγωγή. Αλλά με χαρτιά, με φούσκα. Και με τεράστιες μάλιστα αυξήσεις συνεχώς. Με αστρονομικά ποσά. Παλιά το πρόβλημα ήταν ότι το κεφάλαιο το οποίο δημιουργήθηκε το έμπαινε στην παραγωγική διαδικασία μέσα στα μέσα παραγωγής, τα οποία εκμεταλλευόταν ένας ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής και καταπίεζε τους εργαζόμενους σε οποιασδήποτε μορφές παραγωγής. Αυτό δεν είναι σήμερα. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι η μεγάλη εξουσία ασκείται ανωνύμως από ένα κεφάλαιο και καθορίζει την πολιτική των κρατών. Αυξάνεται χωρίς να είναι στην παραγωγή. Οι βασικοί μέτοχοι των εταιριών που έχουν των πολυεθνικών είναι απλώς διαχειριστές. Οι βασικοί μέτοχοι, όπως ξέρετε, έχουν ένα ποσοστό 3-5% στις πολυεθνικές. Δεν έχουν παραπάνω. Είναι διασκορπισμένο το κεφάλαιο, το κεφάλαιο όλου του κόσμου που είναι μέσα στην τράπεζα. Το κεφάλαιο, τα 100 ευρώ τα οποία έχετε βάλει στην τράπεζα, δεν δικά σας. Ανήκει σε αυτό το σύστημα της αξιοποίησης. Επομένως, όλοι αυτοί είναι διαχειριστές. Είναι όπως είναι ο μάνατζερ ο μεγάλος, όπως είναι τα Golden Boys και όπως είναι και είναι και ο βασικός μέτοχος. Σήμερα δεν μας ενδιαφέρει αν είναι σήμερα ο Α ή ο Β. Παλιά ενδιαφέρει και λέγαμε η τάξη των ιδιοκτητών των μέσων παραγωγής. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια εξουσία η οποία ενδιαφέρεται μόνο για οικονομικά συμφέροντα, όχι για κοινωνία. Και αυτή έχει γονατίσει κυριολεκτικά την παγκόσμια πολιτική. Όταν λέμε αμερικανική πολιτική, όταν λέμε πολιτική ξέρω εγώ της Μέρκελ και τα λοιπά, εννοούμε ότι αυτοί είναι γονατισμένοι και υπακούν ακριβώς τις εντολές αυτών των συγχωρών. Τα οποία έρχονται από ένα ανώνυμο κεφάλαιο. Είναι πλέον, ο καπιταλισμός είναι διαρθρωτικό πρόβλημα, δεν είναι ταξικό. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι άτομα. Αυτοί που περνάνε μέσα από εκεί, ούτε είναι οι μέτοχοι, ούτε ο κάθε ένας σώρος δεν είναι σήμερα ιδιοκτήτης των κεφαλαίων. Εάν αλλάξει ο σώρος, πεθάνει και έρθει ένας άλλος, η ίδια πολιτική θα είναι. Δεν θα αλλάξει τίποτα στα κεφάλαια τα οποία ελέγχει αυτή τη στιγμή. Διότι οι κανόνες βγαίνουν μέσα από την οικονομική πολιτική που πηγάζει από το κεφάλαιο, από την συνεχή αύξησή του. Επομένως, από εκεί και πέρα, έχουμε ένα σύστημα το οποίο πάσχει και το οποίο έχει εξαρθρώσει κάθε είδους πολιτική. Τι είναι τώρα αυτό που λέμε αντίσταση. Αντίσταση
εννοούμε ακριβώς αυτά να τα ξέρουμε, να τα συνειδητοποιήσουμε και να έχουμε αντιδράσεις συνεχώς κοινωνικές. Δηλαδή, να έχουμε τις... να βγάλουμε το... Εντάξει. Λοιπόν, να έχουμε πράγματι να δείξουμε τη δύναμη της κοινωνίας. Η δύναμη της κοινωνίας έχει αποτέλεσμα από μόνη της. Διότι δεν σήμερα υπολογίζουν στην κοινωνική συνένεση. Και η κοινωνική συνένεση βέβαια δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει ο ήθαρμος της καταναλωτικής κοινωνίας. Γι' αυτό σήμερα έχουν απλώσει, έχουν δώσει πολλά κόκαλα να γλύφει ο κόσμος. Σήμερα, όπως έλεγα και χθες σε μια ομιλία, υπάρχει πλήρης, μια άλλη μορφή, πλήρες το φαινόμενο της δουλοπαρικίας και με τους επιστήμονες κυρίως. Όλοι οι καλοί επιστήμονες δεν τηρούν, αυτοί δεν είπαμε για τον συνδικαλισμό προηγουμένως, δεν είναι το πρόβλημα μόνο της εκπροσώπησης των εργαζομένων, είναι ότι έχουν διαβρωθεί, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, αλλά υπάρχουν συμμέτοχοι δουλοπάρικοι, οι οποίοι δεν θέλουν το ωράριο, αλλά θέλουν περισσότερα λεφτά για να κυνηγούν, αυτό το μεγάλο θηρίο της κατανάλωσης, το πώς θα το δαμάσουν, για να έχουν καταναλωτικά αγαθά. Δεν ξέρω κανέναν από τους άριστους φοιτητές που είχα όλα τα χρόνια αυτή τη στιγμή να μην δουλεύουν πάνω, όχι 8 ώρο και 10 ώρο, 24 ώρο αν δέχουν. Και είναι και ευχαριστημένοι. Πήγαινε στην τάδε πολυεθνική, μου δίνει δουλειά, σου λέει: θα σου δώσω δουλειά να τη βγάλεις εσύ και θα σε πληρώνω από πάνω. Με τη διάβρωση αυτή είναι που καταργούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τι είναι υπόθεση. Σήμερα πλέον οι εργαζόμενοι του 8 ώρου αρχίζουν να γίνονται μειοψηφία. Είναι ο δημόσιος τομέας, και αν συρρυκνωθεί θα είναι λιγότερο, και κάποια εργοστάσια τα οποία δεν έχουν βάλει ακόμη τα νέα μέσα παραγωγής, τα ηλεκτρονικά, να αντικαταστήσουν και τον εργάτη. Με όλα αυτά θέλω να πω ότι το μόνο που μένει πλέον στις κοινωνίες είναι να αντισταθούν. Το εάν η αντίσταση θα πάει σε επανάσταση ή όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι σήμερα είναι εύκολη η επανάσταση, διότι η επανάσταση γίνεται μόνο αν πεινάς, αν υπάρχει ταξική σύγκρουση. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον η ιστορία αυτό μας δείχνει. Σήμερα δυστυχώς εδώ δεν ξυπνάμε από το λίθαρο και θα κάνουμε επανάσταση. Αυτή είναι η υπόθεση. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι παράνομο. Και το ακούμε ήδη παράνομο ότι μας έχουν δέσει και εντάξει, είμαστε δεμένοι. Okay. Δεν μπορώ να κάνω καλύτερο, να είμαστε δεμένοι. Τρώμε καλά, πίνουμε καλά κτλ. Τώρα θα αρχίσουμε να μην τρώμε, αυτό είναι ένα προσώριστο υπόθεση τώρα της αλλήμνησης, αλλά πάντως δεν έχουμε τις ιστορικές προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή για επανάσταση. Αν έρθουν καλοδεχούμενες, θα γίνει η επανάσταση. Το ζήτημα είναι αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ, είναι αυτό το οποίο λέμε αντίσταση με κάθε είδους. Να ανεξαρτητοποιηθούμε, όταν λέμε ανεξάρτητοι πολίτες, ανεξάρτητοι από τα κόμματα, εννοούμε να μην αισθανόμαστε δεσμευμένοι στα κόμματά μας, ως οπαδοί τους. Αλλά να δουλεύουμε κριτικά και να το φωνάζουμε αυτό. Να φοβούνται την κοινή γνώμη. Και σήμερα δεν είναι έτοιμο ούτε το Διεθνές, ούτε η δύναμη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ούτε του μεγάλου κεφαλαίου, δεν το συμφέρει. Να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν το συμφέρει να βγει από το χλουζούρι του. Και θα δείτε ότι οποιαδήποτε αντίδραση αρχίσει να εμφανίζει, προσπαθεί να ρίξει λεφτά. Να ρίξει λεφτά στο κοινό απλώς για να το έχει. Απλώς να το έχει δεμένο. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, δεν μπορούμε να ελπίζουμε, και απαντάω στην πρώτη ερώτηση, πολλά πράγματα ασφαλώς θα πρέπει να ασκούμε τα δικαιώματα τα οποία μας χάρισε η αστική δημοκρατία τότε με την Επανάσταση και τώρα αποδομούνται. Σε αυτά λύνει και η δικαστική προστασία. Η δικαστική προστασία είναι πλουσιότατη.
Πάρα πολλοί είχαν ελπίσει μετά τον πόλεμο ότι τώρα πράγματι πάμε για κοινωνικό κράτος. Έγιναν τέτοιες διακηρύξεις, έγινε ο κοινωνικός χάρτης της ΕΔΑ, έγινε ο κοινωνικός χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης, έγινε ο κοινωνικός χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρχισαν τα δικαιώματα νομολογίας στην Ευρώπη. Εμείς δεν τα δέσαμε αυτά, διότι οι δικές μας τα δικαστήρια ήμασταν πολύ πίσω. Εν πάση περιπτώσει, έγινε μία. Και πολλοί ήλπισαν σοσιαλιστές την αισθή ότι πράγματι κάποτε μοιραία θα φτάσουμε στο κοινωνικό κράτος, αυτό το οποίο θα διασφαλίσει, θα φύγουμε από τον οικονομικό λιμπερατισμό. Και μην ξεχνάμε ποτέ ότι στην Ελλάδα, την αρχαία Ελλάδα, που ήταν η έννοια του πολίτη πολύ ψηλά, ήταν η ελευθερία, η πολιτική το πρώτο. Εμείς τη μετατρέψαμε από τον διαχωρισμό και εδώ σε οικονομική. Και αυτό είναι το μεγάλο, αυτό πληρώνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτό θα έπρεπε να είναι υπό τον έλεγχο της πολιτικής. Η πολιτική αποφασίζει για το έξι. Αλλά εμείς ακολουθήσαμε την πολιτική του Μακιαβέλη, την πολιτική του ηγεμόνα. Το πώς θα κυριαρχεί αυτός ο οποίος έχει στα χέρια του την πολιτική. Επομένως, από δικαστική, ακριβώς επειδή δεν έχουμε ελπίδες στην δικαστική, θα πρέπει να αντισταθούμε. Θα πρέπει και οι δικαστές να μας φοβούνται. Απλά. Θα πρέπει να ξέρει ο δικαστής αύριο που θα βγει από τον Άριο Πάγο ή από τον Συμβούλιο που θα πάει στο σπίτι του, ότι μπορεί να τον φτύσει κανείς. Αυτή είναι η αντίσταση. Μην ξεχνάμε ότι ο Γκάντι έριξε μια ολόκληρη αυτοκρατορία κοσμοκράτηρα με παθητική αντίσταση. Και αυτό που είπε και ο Μάικλ, ο Μίκης, ο Δωράκης, αν χωράνει υπακοή, αυτό εννοεί. Θα πρέπει να αντιστεκόμαστε φοβούνται. Θα πρέπει να συζητάμε έξω από τα δόντια. Θα πρέπει οι επιστήμονες και οι γνωστοί να το λέμε. Θα πρέπει να μάθουμε σιγά σιγά και ακόμη και οι νέοι επιστήμονες να λέμε όχι στην πολυεθνική εταιρεία που θέλει να μας απομυζήσει. Σήμερα δεν λέει κανένας όχι, μάλιστα θα πάει μόνος. Ναι, μα λέω ότι έχουμε εξαγοραστεί, αυτό είναι το θέμα. Είμαστε εξαγορασμένοι διότι ακριβώς φρόντισε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο να μας δημιουργήσει ανάγκες οι οποίες δεν τις χρειαζόμαστε. Έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο, πολλές φορές λέω αυτό το παράδειγμα, και έχει μέσα 150 με 200 δυνατότητες και χρησιμοποιούμε μία. Μας έχει πουλήσει 150 όμως. Για να ζητάμε μόνοι μας, αν θέλω και εκείνο, θέλω και το άλλο, θέλω και το άλλο. Θέλω και κάθε χρόνο αυτοκίνητο, χωρίς να υπάρξει ποιοτική διαφορά. Άρα, τα λεφτά τα οποία ζητάμε και θέλουμε και σκλαβωνόμαστε κάθε μέρα, τα θέλουμε για αυτές τις ανάγκες. Και είμαστε αδικαιολόγητοι. Είμαστε αδικαιολόγητοι, αν δεν το συνειδητοποιήσουμε σιγά σιγά. Να συντομεύσουμε, όπως έτσι. Εγώ για τελευταία φορά που σας αφήνω το λόγο, πιθανότατα να μην θυμόσαστε, λέγομαι ο Γιάννης Ηλίας, ήταν πριν από 30 χρόνια ακριβώς απέναντι και με ιδιαίτερη συγκίνηση σας τον απευθύνω τώρα. Δεν περίμενα ποτέ ότι μετά από 30 χρόνια θα σας ξανασυναντούσα και χαίρομαι που δεν έχετε αλλάξει ούτε φυσιογνωμικά. Ήθελα να σας πω. Αυτό μου αρέσει να τα πω, αλλά δεν θα σας πω. Αντίστοιχα, δεν ανήκω στην ομάδα των αρίστων φοιτητών σας, απλά ανήκω σε μια ομάδα με δύο φοιτητών, οι οποίοι μετά από 30 χρόνια έχουν μια θέση νομικού συνεργάτη στο Υπουργείο Εσωτερικών και για να συμπληρώσω τα 1.400 ευρώ καθαρά που παίρνω το μήνα, αναγκάζομαι από τις 3 ώρα που σχολάω να πηγαίνω και να δουλεύω στο μισθοκλείο στο γραφείο μου και τα Σαββατοκύριακα να συμπληρώσω το εισόδημα αυτό. Προσέξτε! Όχι για να έχω πάνω από 150 δυνατότητες στο κινητό, μία είναι, αλλά για να μπορέσω να προσφέρω στην οικογένειά μου τα απαραίτητα. Υπάρχει λοιπόν και μία κατηγορία ανθρώπων, τους οποίους έχει απομυζήσει το σύστημα, όχι με το να τους κάνει golden boys, αλλά με το να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις. Το γεγονός ότι δουλεύουμε 16 ώρες, πιθανότατα να κάνω λάθος. Για μια μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν οφείλεται στο
κυνήγι αυτού του καταναλωτικού αγαθού, το οποίο συνεχώς αυξάνεται και στο οποίο δεν υπάρχει τέλος, είναι οι αναγκαίες υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ευχαριστώ. Μια δυο ερωτήσεις ακόμα για να τελειώσουμε, κύριε. Ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή το εξής. Πρακτικά, πιάνει, αλλά δούμε πρακτικά πώς μπορούμε να αντιδράσουμε άμεσα, εάν αυτό που επιχείρηθηκε τις προάλλες από το Δελτικό Σύλλογο της Αθήνας μαζί με τις δικαστικές οργανώσεις να εκθέσει τον κείμενο σαν παράνομο, εάν αυτό πάει στο λαό και μαζευτούν υπογραφές, πώς θα γίνει στο παρελθόν για το μακεδονικό ζήτημα. Μας πούμε, τρία χρόνια υπογραφές. Εμείς θα κάνουμε υπογραφές και πούμε ότι εμείς να αναγνωρίζουμε τον υπόλοιπο της Ελλάδας, των υποοικονομικών, να εκπροσωπήσει και να υπογράψει. Χωρίς να ξέρουμε εμείς τίποτα, αφού το μνημόνιο. Αυτά νομικά μπορεί να γίνονται. Βέβαια μπορεί να γίνονται. Γιατί δεν γίνονται. Σήμερα έχουμε το πλεονέκτημα. Σαφές. Ένα λεπτό. Ποιες άλλες ερωτήσεις. Πρέπει να κάνεις σχετικό σύντομο να πω πάνω σε αυτό το κύριο. Γιατί ο κύριος μου γιατί. Ένα λεπτό. Ουσιαστικά είναι η εκδίκηση της ερώτησης του κυρίου. Δηλαδή σίγουρα είναι θέμα αντίστασης που μέχρι στιγμής είναι υποδομική. Του λαού. Άρα να πιστείτε. Δεν υπάρχει θέμα πάνω. Και συσχετισμό την άμυνα. Όμως, λίγο παραπάνω, υπάρχει μια προσφυγή στον κύριο καθηγητή. Υπάρχει μια προσφυγή στο μνημονίο. Σχετικά με αυτό το θέμα, και μέχρι στιγμής οι εισηγήσεις νομίζω ότι ήταν αρνητικές, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τι περιπτώσεις, τι γίνεται πάνω εκεί πέρα, και αν απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή αυτή, πώς θα μπορούσε κανείς σε αυτό το επίπεδο να βαθμίσει. Να ρωτήσω παρακαλώ. Καλησπέρα. Και επειδή η προσφυγή ήταν πάνω σε αυτό, ήθελα να ρωτήσω. Αν μου επιστρέφετε. Όσο μπορείτε, πιο σύντομα. Ότι έχει ανακοινωθεί από τον κύριο καθηγητή ότι και εδώ και με κάθε ευκαιρία πιστεύω ότι όλες αυτές οι περικοπές και οι όροι γενικότερα του μνημονίου είναι επαρκείς, αντισυνταγματικές και αντίθετες με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αν δεν δικαιωθούμε από το ελληνικό δικαστήριο, θα προσφύγουμε και στο Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πιστεύω ότι κάθε ένας άνθρωπος, με κοινή λογική τουλάχιστον, ακόμα και οι δανειστές μας, γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι αντίθετες, με πρωτοφανή τρόπο αντίθετες οι όροι του μνημονίου, με το διεθνές δίκαιο και ότι είναι και επαχθής. Αν παρελπίδα δεν δικαιωθούμε από τα ελληνικά δικαστήρια, το Συμβούλιο της Επικρατείας, πιστεύω ότι η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού ότι θα δικαιωθούμε με κάποιο τρόπο και από το δικαστήριο του Δικαιωμάτων. Και ότι όλοι είναι επαχθείς. Επίσης, δύο λόγια, και τελειώνω εδώ ακόμα, επιτρέψτε μου παρακαλώ, μισό λεπτάκι. Και ότι όλοι είναι επαχθείς. Όλοι γνωστό σε κάθε δάνειο, οποιοδήποτε δάνειο, και 10 ευρώ, όταν οι όροι είναι επαχθείς, με το ελληνικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο, στοιχειώδεις κανονισμούς, δεν πρέπει να αποπληρώνεται ένα δάνειο. Άρα, και όταν η Επιτροπή, μάλιστα, και τελειώνω εδώ, γιατί είναι και άλλα που έγιναν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που είναι τελείως παράνομα για κάθε καλό που όταν η Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τονίζει επίσης ξεκάθαρα ότι το μνημόνιο παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι νομικό πρόσωπο. Θα είναι. Ευχαριστώ πολύ. Ο Λόγκλος και μετά ο κύριος και τα ευθέα. Ο κύριος Κεκλητά είναι ο παλιός φοιτητής σας που είχατε βάλει στο μάθημα σας πάντα και 8. Λοιπόν, είπατε να αντισταθούμε σαν Έλληνες παντού και ενώπιον της δικαιοσύνης. Εγώ έχω υποβάλει τον υπαρισμό. Δέλτα 64-40-10-2005 στο Προσυμβούλιο Επικρατείας. Προσφυγή εναντίον του ευρώ και υπέρ της δραχμής από το 2005 και δεν έχει εκδικαστεί μέχρι σήμερα, ούτε πρόκειται να εκδικαστεί ποτέ. Λοιπόν, για ποια δικαιοσύνη μιλάμε και ακριβώς Συμβούλιο Επικρατείας δεν προσφυγεί. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε και για ποια αντίσταση να κάνουμε εμείς οι απλοί Έλληνες. Πρέπει να τελειώσω. Ένας κύριος Κάτσος. Λέγεται εσείς. Ευχαριστώ για την εκδήλωση και τους οργανωτές και τους ομιλητές. Ήθελα μια ερώτηση περισσότερα σε αυτά τα ήθελα να ρωτήσω, είναι επιτρεπτή η συμμετοχή δημοσίου προσώπου βουλευτή σε μυστικές, μπορεί και πολιτικές οργανώσεις
όπως η Πίτερ Ντεκ, διαφόρων παιδών του κ. Πάγκαρτ, του κ. Γιάννη, ή της αγιολογίας, του κ. Λοφέρ, του κ. Σαφές το ερώτημα, αν είναι επιτρεπτής με τον Ελάτε, η κυρία ήθελα να παράξει πολλά με τον μνημόνιο, μπορούσε να προσφύγει σε άλλες περιστάσεις, άλλα πράγματα και να προσφέρει ορισμένες παροχές εδώ στην Ελλάδα. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει θεωρητικός, έστω και πρακτικός. Πολύ σε ευχαριστώ. Κύριε Γιώργο, με την κυρία. Εγώ είμαι Χατζηγιακελίδης. Είμαι γραμματέας των Δημοκρατικών, αλλά δεν είμαι εδώ με την πολιτική ιδιότητα. Πράγματι, θεωρώ ότι δεν ήμουν από ποιο είναι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Κασιμάκη. Μπορώ να διαφωνήσω με πάρα πολλά όσα είπατε επί του οικονομικού και γενικώ των οικονομικών ζητημάτων που αναφερθήκατε. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα, γιατί θα συμφωνήσουμε στο σημαντικό. Ότι πίσω από το μνημόνιο και ιδίω στην Ενιακή Σύμβαση κρύβεται ζήτημα εθνική κυριαρχία. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό, ναι. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να εξαφανίσουν τη μεσαία τάξη στην Ελλάδα, όχι γιατί θέλουν τα λεφτά μας ή θέλουμε διάφορες ώρες εργασίας, όμως θέλουν ανοησίες. Αυτό που θέλουν στην πραγματικότητα να μην υπάρχει αντίσταση από τον ελληνικό λαό στο ενδεχόμενο καταπνίσεως της χώρας. Αυτό είναι το ουσιώδη. Όλα τα υπόλοιπα θέλουν να αποφύγουν αστεία. Το σημαντικό όμως θέλω να σα ρωτήσω το εξής. Είσαστε ο άνθρωπος ο οποίος αποτελεί τον πνευματικό πατέρα του σημερινού συντάγματος, λόγω της αναθεωρήσεως του 1986. Δεν άκουσα από εσάς μία αυτοκριτική, γιατί αυτό το τερατούρνο που καλείται Σύνταγμα σήμερα είναι στην πραγματικότητα ο υπεύθυνος που κρύβεται πίσω από την παρακτήτη πολιτική της χώρας μας, το προεδρετικό πολίτευμα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, θα ήσασταν σύμφωνος με ένα δημοψήφισμα για τη σύγκριση της συντακτικής του νοσηλεύσεως και θα το απαντούσατε αυτό το ενδεχόμενο ως απάντηση σε αυτά που ρωτήσαν οι κύριοι εδώ πέρα για το ποια είναι η πρακτική λύση. Αν αύριο δηλαδή 5 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες υπογράψουμε δημοψήφισμα για να αλλάξει αυτό το έσχος που αποκαλούμε σύνταγμα σήμερα και να πάμε σε ένα πολίτευμα άλλο που θα διαφορεί τις εξουσίες όπως είναι το προεδρικό για παράδειγμα. Θα αποτελούσε αυτό για σας λύση. Για μένα ναι, αλλά θέλω να ξέρω τη δική σας γνώμη ως συνταγματολόγος και πατέρα του και ποιος συντάγματος. Ωραία. Η τελευταία ερώτηση για την κυρία. Απλώς ήθελα να πω που λέτε αντίστοιχη. Ναι, ερώτηση με τη δικαιοσύνη. Επειδή την τρέλα μου με το άρθρο 24, έχω πάει και εγώ και άλλοι άνθρωποι, πολιτιστική κληρονομιά και περιβάλλον στο Συμβούλιο Επικρατείας. Τον τελευταίο καιρό έχουν αυξήσει τα παράβολα, τα γραμμάτια, τις αποζημιώσεις αν τη χάσει στην υπόθεση, σε σημείο που είναι πλέον απαγορευτικό. Και τώρα με τις συνοπτικές διαδικασίες που θα φεύγει η δημόσια περιουσία για τα φαραωνικά έργα και για το ξεπούλημα της Ελλάδος, πώς θα μπορέσει να αντισταθεί ο καθένας από εμάς και να πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας και να στήσει τις πιέσεις για να μην χαθεί η δημόσια περιουσία, η γη, τα βάση, οι παραλίες κτλ. Προσέξτε, τελειώσαμε, όχι, δεν απαντάω σε άλλα, γιατί είναι τα ίδια, είναι όλες ίδιες, όλες ίδιες, μία απάντηση θα δώσω. Είπατε προηγουμένως, όταν λέμε αντίσταση εννοούμε με όλα τα μέσα τα ειρηνικά τα οποία μπορούμε να κάνουμε και τα οποία μπορεί να δείξουμε έντονη αντίσταση. Ένα από αυτά είναι αυτό το οποίο λέτε πολλές φορές πολύ με τη συλλογή υπογραφών, χιλιάδων υπογραφών, ώστε να είναι σαφές ότι ο πολίτης αντιτίθεται προς όλα αυτά τα φαινόμενα διάδρωσης του πολιτισμού μας, της δημοκρατίας μας και της ζωής μας και της κυριαρχίας της πατρίδας μας. Αυτά μπορούμε ασφαλώς να αναντιδρούμε. Τώρα, εάν υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς το Σύνταγμα, πρέπει να σας πω ότι το Σύνταγμα το ελληνικό δεν διαφέρει καθόλου, μπορώ να πω είναι από τα καλύτερα γιατί είναι από τα νεότερα κείμενα στην Ευρώπη. Δεν έχει σημασία. Το καλύτερο κείμενο της Ευρώπης, διότι η Ευρώπη έχει την κοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν έχει το προεδρικό σύστημα. Όπως ξέρουμε, είναι η πατρίδα του, είναι από τη, η πατρίδα των συνταγμάτων της βασικής Ευρώπης και των χωρών που ήταν παλιά, που ήταν στον υπαρκτό σοσιαλισμό. Τώρα αυτά γίνανε μη προεδρικά, διότι υπάρχει φαυλότητα ακόμη και αδυναμία. Εγώ δεν είμαι υπέρ των προεδρικών. Εδώ θέλουν να φύγουν οι Αμερικανοί από το προεδρικό σύστημα. Το καλύτερο από το αστικό, άλλο ότι το αστικό σύστημα, γενικά η αστική δημοκρατία, έχει πλέον προβλήματα. Εκεί υπάρχει η κρίση. Αλλά εφόσον όμως υπάρχουν, ο κάθε πολίτης μπορεί να κάνει ομάδες και να προτείνει οποιαδήποτε συνταγματική λύση προς τις διαδικασίες που έχουμε στο Σύνταγμα. Αυτό είναι μια πίεση πολιτική. Μην ελπίσετε ότι θα το αλλάξει εύκολα.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι ότι θα πρέπει να αισθανόμαστε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και να κάνουμε. Ακόμη και αυτό που σας είπα, που και σε ορισμένες ανυπακοές που δεν είναι νόμιμες, είναι στα όρια της αντίστασης. Υπάρχουν ομάδες, υπήρξαν ομάδες, οι οποίοι, όπως ακούσατε, πήγαν και πέρασαν δωρεάν από τα όρια για να αντισταθούν στην άποψη. Υπάρχουν άλλες ομάδες, εκτός Αθηνών, που δεν μπαίνουν στα βαπόρια, παραδείγματος χάρη, μπαίνουν μέσα και δεν πληρώνουν. Μπαίνουν όλοι μέσα και λέει, εγώ δεν πηγαίνω έξω, θα να πας τζάμα, διότι ζητάνε αυξήσεις. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες δράσης που είναι και αντίδραση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δώσουμε εδώ συνταγές, ξέρεις, αυτό το σημείο του πολιτεύματος υποφέρει ή αυτό το άλλο σημείο της οικονομίας είναι κακό. Εγώ δεν είμαι και οικονομολόγος για να πω. Εκείνο το οποίο είναι ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε αυτό που εντοπίσαμε, ότι μαζεύουν χειροπόδαρα πολιτικά με όρους όπως αυτούς της εθνικής κυριαρχίας σε στιγμές αδυναμίας μας και αυτό πρέπει να το βγάλουμε από τη μέση. Και επίσης μαζεύουν σιγά σιγά χειροπόδαρα με μια τακτική δουλοπαρικίας και πρέπει και αυτή θα πρέπει να δημιουργήσουμε μέσα μας ένα ήθος αντίστασης. Είναι ήθος αντιστάσεως. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Εμείς δεν μπορεί να έχουμε. Ο καθένας από εδώ, όσοι είμαστε, είναι 50% άνθρωποι, έχουμε και διαφορετικές 100 συνταγές για το κάθε πράγμα. Το ζήτημα είναι να συμφωνήσουμε ότι αυτό το οποίο πολεμάμε είναι κακό. Και να δούμε ακριβώς ποιο είναι το κακό. Αυτή τη στιγμή έχουμε εμφανές ότι μας έδεσαν με την εθνική κυριαρχία. Μας παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το είπαμε προηγουμένως. Παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως τα νομολογεί παγίως το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Στρασβούργου και το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Λουξεμβούργου. Παραβιάζουν την ίδια την νομιμότητα την ευρωπαϊκή. Αυτό θα πηγαίνουμε στα δικαστήρια, θα χάνουμε, δεν μπορεί να χάνουμε. Δεν σημαίνει ότι σταματάμε. Δεν σημαίνει να πούμε τι θα κάνουμε αν θα πάμε στα δικαστήρια. Αυτή τη στιγμή και αν ακόμη το Συμβούλιο Επικρατείας πει όχι, που δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο, έτσι θα δειχτεί και θα πρέπει να το τονίσουμε και θα το τονίσουμε όπου μπορούμε να το γραφούμε και όπου μας το παίρνουν αυτό, ότι είναι χειρότερο πλέον και από τα δικαστήρια της Ρουμανίας και της Λετωνίας που μπήκαν θέση στο κράτος δικαίου της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά θα πρέπει να... και θα κάνουμε συνεχώς νέες προσφυγές. Κάθε μέρα γίνονται παραβιάσεις. Σε αυτά ήταν η παραβίαση των συντάξεων, των υπερκοπές των συντάξεων και των μισθών του δημόσιου τομέα. Αύριο θα είναι, όπως σας είπα, το εργασιακά. Είναι η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Θα πρέπει συνεχώς να πηγαίνουμε στα δικαστήρια. Χιλιάδες. Ποιος θα πληρώνει? Η αντίσταση. Μην πάμε στα δικαστήρια. Εάν μην πάμε, δεν πάμε στα δικαστήρια. Να πούμε έτσι σε συγκεντρώσεις, στις ομάδες, ξέρω εγώ, να αντισταθούμε έτσι. Δεν έχει λεφτά αυτό. Στο δικαστήριο δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δύο λεπτά. Ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα. Να πάρουν απόφαση, με συγχωρείτε, να βάλουν ως πρόσωπα τέρμα σε ένα καθεστώς που περιγράφει θαυμάσια ένα τραγούδι με σύνθεση του Γιάννη Μαρκόπουλου και τη φωνή του Αξέχαστου Νίκου Συνούλη. Μπήκαν στην πόλη οι εχθροί και εμείς γελούσαμε σαν κάθε μέρα. Να τερματίσουμε αυτό το καθεστώς, να πάψουμε να γελάμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι μπήκαν στην πόλη οι εχθροί, να συνειδητοποιήσουμε ότι η πνευματική ηγεσία όπως θες έτσι και σήμερα είναι κατά κανόνα συμβιβασμένη και ο λαός είναι ορφανός. Βασιλάδες είναι μια από τις εξαιρέσεις. Χθες ήταν ο Μιχάλης ο Σταυξινόπουλος, ήταν ο Φλόρος στο δικαστικό σώμα, ήταν ο Νίκος ο Τσαρουδάκης, ο Παπαγυρουνάκης και άλλοι. Η σημερινή γενιά θα γεννήσει, θα βγάλει ασυμβίβαστους πνευματικούς ηγέτες μέσα από τον λαό. Γι' αυτό μη γονατίζουμε. Αυτό είναι αποδαρρύνουμε. Μεθαύριο γεννιέται ο πραγματικός ελευθερωτής, ο Χριστός. Να πιστέψουμε σε αυτόν
και θα κάνουμε την επανάσταση στην ειρηνική, την επανάσταση της αγάπης, η οποία θα φέρει αλλαγές και μέσα μας και γύρω μας.